Καλησπέρα σας. Είναι το 7ο I Ask and Watch, το 3ο στις συνθήκες τηλε συζήτησης λόγω καραντίνας. Και αυτή η συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο της πλατφόρμας iSyriza με θέμα, τι άλλο, τον κορονοϊό και τη δημόσια υγεία. Τη στιγμή που ο Πρωθυπουργός μιλάει για πόλεμο εναντίον του αόρατου εχθρού, το αόρατο χέρι της αγοράς φαίνεται να βουτά στο κρατικό κορβάνα, μετατρέποντας την κρίση σε ευκαιρία κερδοσκοπίας. Διπλάσιο κόστος για τις κλίνες ΜΕΘ μεγάλων ιδιωτικών κλινικών. 30 εκατομμύρια ευρώ επιχορήγηση στα ιδιωτικά διαγνωστικά κέντρα και δέσμευση 11 εκατομμυρίων ευρώ, όχι για μάσκες και τεστ, αλλά για υπηρεσίες επικοινωνίας. Τις ερωτήσεις που αναδείχθηκαν από την καθιερωμένη ψηφοφορία θα απαντήσουν ο πρώην αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και αναπληρωτής τομεάρχης εσωτερικών του ΣΥΡΙΖΑ Παύλος Πολάκης και ο νοσηλευτής και μέλος εκτελεστικής επιτροπής ΠΟΕΔΗΝ, Τάκης Παντέλης. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα και ακροατές. Κύριε Παντέλη, για να μπούμε λίγο σε ρυθμούς συζήτησης, πριν ξεκινήσουμε τη διαδικασία των ερωτήσεων, κάντε μας μια εισαγωγική τοποθέτηση για το ποια είναι τώρα η κατάσταση στα νοσοκομεία και κυρίως τι γίνεται με τα τεστ όσων βρίσκονται στην πρώτη γραμμή. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι κρίσιμη και δύσκολη. Υπήρχαν ελλείψεις σε προσωπικό και σε μέτρα ατομικής προστασίας. Παρόλο τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης, αυτό δεν φαίνεται να αποτυπώνεται στα νοσοκομεία. Συνεχίζουν να υπάρχουν οι ελλείψεις. Και μάλιστα σε αρκετά νοσοκομεία τη βδομάδα αυτή, Σαββατοκύριακο, θα τελειώσουν. Αυτή είναι η ενημέρωση που έχουμε σε αρκετά νοσοκομεία πρώτης γραμμής. Και δυστυχώς, ακόμα δεν έχουν έρθει οι προσλήψεις οι οποίες ήταν οι αναγκαίες για να διαμορφώσουν ένα επίπεδο λειτουργικότητας στα τμήματα και στις κλινικές που νοσηλεύουν περιστατικά και στα τμήματα τα οποία δέχονται περιστατικά, όπως είναι τμήματα επικών των περιστατικών και μονάδες. Δεν έχει αυξηθεί η δυνατότητα ανάπτυξης νέων μονάδων. Να σας πω ένα απλό παράδειγμα, να έχετε μια εικόνα. Εμείς δουλεύω στο Θριάσιο. Κλείσαμε τη ΜΑΦ του Λατσίου για να τη μετατρέψουμε σε μονάδα αυξημένης φροντίδας για τον κορονοϊό. Μέχρι στιγμής δεν έχει έρθει άνθρωπος για να εκπαιδευτεί για να μπορέσουμε τον επόμενο μήνα να στηρίξουμε περιστατικά εκεί. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στη διαδικασία. Το ερώτημα θα το απαντήσετε και οι δύο, με πρώτο τον κύριο Πολάκη. Ποιες θα είναι οι προτάσεις για την αναδιοργάνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας όταν θα ξεπεραστεί η υγειονομική κρίση? Σκοπεύει ο ΣΥΡΙΖΑ να επικαιροποιήσει το πρόγραμμά του για την υγεία με βάση τα διδάγματα της παρούσας κρίσης? Ναι. Νομίζω ότι είναι εκ των όνου κάνευ, ακόμα και μέσα σε αυτή την κρίση και στη μάχη που δίνουμε ως χώρα και ως κοινωνία με τον κορονοϊό, γιατί στη βράση κολλά το σίδερο. Σαφώς και χρειάζεται μια επικαιροποίηση του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ και με έναν ριζοσπαστικό τρόπο. Διότι αν βγαίνει ένα τεράστιο δίδαγμα από αυτή την ιστορία, που ελπίζω να έχει τις όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες σε ανθρώπινες ζωές για τη χώρα μας, είναι ότι στο ΕΣΥ μπορούμε να στηριχτούμε και όχι στον ιδιωτικό τομέα. Οι αόρατες δυνάμεις της αγοράς δεν μπορούν να ρυθμίσουν και να οργανώσουν την αντίδραση καμιάς κοινωνίας για την αντιμετώπιση μιας υγειονομικής κρίσης. Το προηγούμενο διάστημα κελιδωρούσαν το ΕΣΥ και ήθελαν να γκρεμίσουν νοσοκομεία και αναδείκνυαν συνέχεια κακές πλευρές κτλ. Αυτή τη στιγμή όλοι στο ΕΣΥ και στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας προστρέχουν και απαιτούν να αντιμετωπίσει με ένα οργανωμένο τρόπο, με πολιτική ευθύνη της κυβέρνησης βέβαια, την κρίση της πανδημίας. Γι' αυτό λοιπόν θεωρώ ότι θα πρέπει να πούμε πολύ πιο... πρέπει να επαναφέρουμε το ζήτημα που πήγαμε να βάλουμε και με τη συνταγματική ρύθμιση, έτσι, ότι είναι υποχρέωση του κράτους, γενικά ευθύνη, είναι υποχρέωση του κράτους η κάλυψη της υγείας των πολιτών, ότι πρέπει να εμείς φέραμε τον νόμο για τους ανασφάλιστους, αυτό πρέπει να πιέσουμε τις υπόλοιπες πολιτικές δυνάμεις να γίνει συνταγματική ρύθμιση. Ότι να αποσυνδεθεί δηλαδή η υγειονομική κάλυψη, η περίθαλψη από την κατάσταση της εργασίας, από την κατάσταση της ασφάλισης.
Γιατί αυτό τώρα γίνεται με τον νόμο τον οποίο φέραμε εμείς. Αυτό πρέπει να γίνει μόνιμη συνταγματική ρύθμιση. Το δικαίωμα στην περίθαψη, στην υγεία, στην κάλυψη των υγειονομικών αναγκών τη στιγμή της ανάγκης κτλ. Είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα, το οποίο δεν έχει να κάνει με το αν εργάζεσαι ή αν δεν εργάζεσαι, αν μπορείς να πληρώνεις τις φορές σου ή δεν μπορείς να τις πληρώνεις. Είναι ένα τεράστιο δίδαγμα που βγαίνει από αυτή την κρίση. Η Αμερική θα έχει τεράστιο πρόβλημα το επόμενο διάστημα, γιατί έχει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού της εκτός υγειονομικής κάλυψης, λόγω του ότι είναι ανασφάλιστος. Επίσης, σε ένα πρόσφατο μου άρθρο, έγραψα κάποια πράγματα έτσι σημειακά, τα οποία νομίζω ότι μπορούν να αποτελέσουν τον πυρήνα της αλλαγής αυτής και στο πρόγραμμα που θα πούμε. Δηλαδή πρέπει να απαιτήσουμε ότι πρέπει, και να βάλουμε στόχο ότι πρέπει να ξανακατακτήσουμε το 6,5 με 7% του ΑΕΠ για το σύστημα υγείας, για το δημόσιο σύστημα υγείας, από κάθε πηγή χρηματοδότηση, δηλαδή από τον κρατικό προϋπολογισμό και τον ΕΟΠΗ, τα ασφαλιστικά ταμεία που λέγαμε πάλι, τον ΕΟΠΗ σήμερα. Χρειαζόμαστε ένα καινούριο κοινωνικό συμβόλαιο που στον πυρήνα του θα βρίσκεται η πραγματική αμοιβή, η αξιοπρεπής αμοιβή του υγειονομικού δυναμικού, και να πάρουμε οριστικά διαζύγιο από το προηγούμενο κοινωνικό συμβόλαιο, που ουσιαστικά ήταν ότι δεν σε πληρώνω αυτό που αξίζει η δουλειά σου, αλλά σου επιτρέπω να παίρνεις μίζα από τα υλικά, τα φάρμακα και τα αντιδραστήρια, να παίρνεις τη μίζα που σου αναλογεί από τα υλικά, τα φάρμακα και τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιείς. Θεωρώ ότι είναι εκ των όνων ουκάνευ. Αυτή τη στιγμή, ας πούμε, βλέπετε, επανέρχεται την ώρα της κρίσης το ζήτημα της ένταξης στα βαρέα και ανθυγιεινά του υγειονομικού προσωπικού. Έτσι. Και καταθέσαμε και επίκαιρη ερώτηση για αυτό το πράγμα. Και νομίζω και το τρίτο κομμάτι, ας πούμε, της πρότασης αυτής είναι ότι θέλει άλλη κατανομή αυτού του ποσοστού. Δηλαδή, σήμερα στα 11 δις, εμείς παραλάβαμε 9 δις 700 να δίνει το δημόσιο σύστημα, το κράτος, είτε με τη μορφή του κρατικού προϋπολογισμού, είτε μέσω των ασφαλιστικών ταμείων για την υγεία. 9 δις 700. Αυτό το φτάσαμε στα 11 δις. Αυτό πρέπει να πάει στα 13, 14 με 15 δις, αναλόγως το ύψος του ΑΕΠ. Γιατί δεν ήταν φυσιολογικό το ΑΕΠ των 175 δισεκατομμυρίων, έτσι. Παίρνοντας σαν βάση τα 200 δισεκατομμύρια ΑΕΠ, αυτό σημαίνει περίπου 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Και εγώ έκανα μια πρόταση, η οποία ήταν ότι πρέπει να πάνε τα 6 δις σε αμοιβές από τα 2 δις που είναι σήμερα. Το αμοιβές σημαίνει και παραπάνω προσλήψεις προσωπικό, βέβαια, το οποίο για να μπορεί να καλύψει, αλλά και τουλάχιστον διπλασιασμό και παραπάνω των αμοιβών του προσωπικού. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να χτυπήσεις την παραοικονομία και την διαφθορά. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να αμείψεις αξιοπρεπώς τους ανθρώπους για την εργασία που παράγουν. Και όχι να τους έχεις στην πείνα ή υποαμοιβόμενους, αλλά να κλείνεις τα μάτια σε ό,τι μαύρο κύκλωμα διαμορφώνεται. Επίσης, πρέπει να βάλουμε ένα όριο και να πούμε 3 δις για φάρμακα. 3 δις για φάρμακα και να μην πληρώνει κανένα συμμετοχή. Είναι πολύ σημαντικό, είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέω, με την έννοια πια. Δεν μπορεί η φαρμακευτική δαπάνη διαρκώς να αυξάνει τα ανεξέλεγκτα με βάση τους σχεδιασμούς κέρδους που έχουν κάνει οι φαρμακευτικές εταιρείες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πρέπει να μπει ένα όριο. Δεν το βάζω με τη λογική του clawback που λέγαμε παλιά. Μπορεί να ελεγχθούν οι τιμές. Και θεωρούμε ότι όπως μια σειρά από άλλες χώρες, οι οποίες δίνουν όχι παραπάνω από 1 με 1,5% του ΑΕΠ τους για το φάρμακο, και αυτό μπορεί να γίνει και εδώ. Και όταν λέμε για το φάρμακο, εννοούμε παντού. Και στην πρωτοβάθμια και στην συνταγογράφηση του ΕΟΠΗ και στην νοσοκομιακή φαρμακευτική δαπάνη. Επίσης, πρέπει να πούμε ότι θέλουμε 2,5 δις για την δευτεροβάθμια και την δευτεροβάθμια περίθαλψη. Την πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και την πρωτοβάθμια περίθαλψη. Για να καλύψουμε και να αναπτύξουμε δομές και να παράσχουμε υπηρεσίες σε όλη τη χώρα, έτσι όπως έχει ανάγκη ο κόσμος, τη στιγμή που το έχει ανάγκη, δωρεάν, έγκαιρα και αποτελεσματικά. Σήμερα αυτό το όριο είναι στα 2 δις. Αλλά έχουμε πρόβλημα. Όμως, όχι με τον τρόπο του παρελθόντος, έτσι, της υπερτιμολόγησης και του να κάνει το... Τι? Και της πατάλης. Και της πατάλης. Και επίσης άλλα 2,5 δις περίπου από τον ΕΟΠΗ για να καλύψουμε και μια σειρά από ανάγκες που σήμερα δεν καλύπτονται. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας βασικός πυρήνας
του σχεδιασμού που πρέπει να προβάλλουμε σαν πρόγραμμα την επόμενη περίοδο. Που ελπίζω να μην έχουμε να διαχειριστούμε ένα μνημόνιο που θα έχει προκαλέσει, σε εισαγωγικά μνημόνιο, που θα έχει προκαλέσει η οικονομική κρίση του, που φέρνει ο κορονοϊός. Μάλιστα. Κύριε Παντέλη. Εγώ να προσθέσω δύο πραγματάκια που πιστεύω ότι πρέπει να είναι στην προτεραιότητα της επόμενης περίοδου και πολιτικά. Αποδείχθηκε στην πράξη το ότι η προσπάθεια που ξεκινήσαμε για την ενίσχυση της πρωτοβάθμιας θα ήταν, είναι ουσιαστική για την λειτουργία του συστήματος υγείας. Και θεωρώ ότι το επόμενο διάστημα θα πρέπει να το ολοκληρώσουμε αυτό και με τις μονάδες τόμοι που ξεκινήσανε, αλλά και με την πλήρη στελέχωση των κέντρων υγείας και των περιφερειακών ιατρείων. Μια προσπάθεια που ξεκινήσαμε και από ό,τι φαίνεται η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν την προωθεί, δεν την προχωράει. Ένα δεύτερο μεγάλο κομμάτι, κατά την άποψή μου, είναι να μπει επιτέλους η δυνατότητα να στελεχωθούν πλήρως τα νοσοκομεία. Δηλαδή, αυτό το σκηνικό και με τον προγραμματισμό που είχαμε κάνει σαν κόμμα με τις 2.500 προσλήψεις ανά χρόνο θα έδινε τη δυνατότητα να στελεχωθούν τα νοσοκομεία και να υπάρχει μια επάρκεια στη δυνατότητα αντιμετώπισης περιστατικών. Γεγονός που τα ανέδειξε αυτή τη στιγμή η πανδημία, το ότι θα μπορούσαμε να ήμασταν σε καλύτερη μάχη, σε καλύτερη κατάσταση μάχης, αν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας είχε δρομολογήσει τις προκηρύξεις που είχαμε βάλει εμείς και είχε ενισχύσει το Εθνικό Σύστημα Υγείας με κόσμο πρωτύτερα πριν εμφανιστεί η πανδημία. Και το τρίτο, κατά την άποψή μου, είναι, συμφωνώ απόλυτα, ότι το θέμα των μισθών είναι ένα θέμα το οποίο και στη λογική του κινήτρου αλλά και στη λογική της ανταμοιβής θα είναι κάτι το οποίο στο επόμενο διάστημα και το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, ίσως με τη λογική του δικού μου στολογίου ή να αναδείξει τις ιδιαιτερότητες του κλάδου, είτε λέγεται αυτό στο επίδομά του, είτε στο επίπεδο του ορομιστίου του, που ξεκίνησε σε εμάς αλλά δεν καταφέραμε να το ολοκληρώσουμε, να αναδείξει το ζήτημα της αναγκαιότητας αλλαγής των οικονομικών των αμοιβών που παίρνουν οι εργαζόμενοι. Να δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή ο νοσηρχόμενος ΔΕ νοσηλευτής κάνει νύχτα στα επίγοντα περιστατικά, είτε στις κλινικές με κορονοϊό, και αμείβεται με 7,5 ευρώ τη νύχτα του. Αυτό είναι σήμερα το μισθολογικό του. Μάλιστα. Κατανοητό, ολιστική στήριξη του ΕΣΥ προτείνεται και οι δύο. Κύριε Πολάκη, σχετικά με τη μη επίταξη των ιδιωτικών μονάδων υγείας και την πρημοδότησή τους από την κυβέρνηση, πώς θα διαχειριστούμε το φλέγον αυτό θέμα αναλγησίας και διαφθοράς? Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι απλά. Οι άνθρωποι κάνουν μια αρπακτή με κάποιους φίλους τους. Εμείς τους είπαμε από την αρχή, μέσα στο σχεδιασμό που τους προτείναμε για το πώς μπορούμε να αναπτύξουμε και να κάνουμε τις 600 περίπου κλίνες ΜΕΘ σε 1.100-1.200, γιατί αυτό θα κρίνει τον αριθμό των θυμάτων και των θανάτων που θα έχουμε από την πιθανή εξέλιξη της επιδημίας του κορονοϊού. Τους είπαμε ότι να επεκτείνεται με υποχρεωτικό τρόπο, αυτή είναι και η έννοια της επίταξης, την υπάρχουσα σύμβαση που περιγράφεται στον κανονισμό παροχών υγείας του ΕΟΠΗ, που εμείς τη φτιάξαμε και την εξορθολογήσαμε και έτσι κάναμε τα 35 κρεβάτια ιδιωτικών ΜΕΘ που μας έδιναν, τα κάναμε 70, να την επεκτείνουν με υποχρεωτικό τρόπο στο σύνολο των 210-220 περίπου κρεβατιών που έχει σε ΜΕΘ ο ιδιωτικός τομέας. Αυτοί τι έκαναν? Με την πράξη που ψήφισαν, είπαν ότι όσοι μου δώσουν κρεβάτια τώρα, θα τους δώσω τα διπλάσια χρήματα από αυτά που δίνω στους υπόλοιπους. Αυτό είναι πολλαπλώς ανήθικο και σε σχέση με αυτούς που ήδη είχαν μπει στη σύμβαση με τον ΕΟΠΗ και οι οποίοι είχαν στηρίξει το σύστημα σε παλιότερες περιόδους επιδημιών ή γρήπης. Έτσι. Και από την άλλη, είναι ανήθικο γιατί την ώρα της ανάγκης και την ώρα της κρίσης, κάποιοι μεγάλοι ιδιωτικοί όμιλοι το μόνο που σκέφτονται είναι να κάνουν άλλη μια, πώς το λένε, αρπαχτή. Γι' αυτό και το αναδείξαμε. Το έχει πληρώσει πολιτικά αυτό η κυβέρνηση. Εμείς δεν ήμασταν παράλογοι και ούτε ζούμε εκτός πραγματικότητας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι με όλη αυτή την απαγόρευση της κυκλοφορίας, με την απαγόρευση των χειρουργείων κτλ., υπάρχει μείωση του τζίρου και στις ιδιωτικές κλινικές και θα μπορούσαμε να δεχτούμε μία αύξηση για του ημερήσιου νοσήλου των ΜΕΘ που δίνει ο ΕΟΠΗ στον ιδιωτικό τομέα για την περίοδο μόνο που διαρκεί η κρίση, τη τάξη του, ξέρω εγώ, 15-20-25% για την περίοδο που διαρκεί η κρίση, αλλά για όλους. Έτσι. Προκειμένου να υπάρξει μια στήριξη και προς τα εκεί. Αυτή όμως, σε συμφωνία προφανώς
με τις 7, 8, 9, 10 μεγαλύτερες κλινικές, οι οποίες δεν είχαν δώσει ποτέ κάποιο δωρεάν κρεβάτι, δηλαδή να μην πληρώνει ασθενής και να καλύπτει τα έξοδα του ΕΟΠΗ στο δημόσιο σύστημα υγείας και στην εφημερία του ΕΚΑΠ, σε συνεννόηση με αυτούς, διαμόρφωσαν αυτή την αρπαχτή. Η πρόταση είναι αυτή, εμείς τους καλούμε να το κάνουν. Ήδη έχουν καθυστερήσει. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, γιατί πρέπει να μείνουν αναξιοποίητα τα 38 κρεβάτια του Ντινάν, έτσι, το οποίο είχαμε δρομολογήσει και είχαμε φτάσει ένα βήμα πριν από το να περάσει στο δημόσιο τομέα μέσα από τη συνεργασία που είχαμε κάνει τότε με το Ίδρυμα ΟΝΑΣΗ και που το καθυστέρησε ο Στουρνάρας με ό,τι μέσο και τρόπο μπορούσε, με τα τοπικά λαμόγια εκεί. Και βέβαια το ακύρωσε η κυβέρνηση Μητσοτάκη όταν ανέλαβε τη διακυβέρνηση της χώρας. Μάλιστα. Πείτε μας λίγο ως προς αυτό που συζητάμε και για τις αιτιάσεις που ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για το κόστος που προκαλεί το προσωπικό. Ο Πέτσας προέβησε ένα παραλήρημα εχθές. Του γράψαν κάτι να πει, δεν ήξερε, δηλαδή ήταν ένα αλλοπρόσαλο κείμενο. Αυτό, καταρχήν είναι ένα τεράστιο ψέμα ότι καλύψει τους μισθούς προσωπικού, έτσι. Και δεν είναι το ότι δίνει τα παραπάνω χρήματα για να καλύψει τους μισθούς προσωπικού. Είναι σαν να μας λέει ότι όταν πληρώνει ένα ΚΕΝ, ένα κλειστό ενοποιημένο νοσήλιο, ο ΕΟΠΗ για έναν ασθενή που κάνει μια χολοκυστεκτομή, ας πούμε, σε μια ιδιωτική κλινική, έχει χωριστό κωδικό που λέει αυτά θα τα δώσει στο προσωπικό. Αυτά δεν υπάρχουν, δεν γίνονται. Είναι δηλαδή αυτοί που ξέρουν το σύστημα γελάνε, ας πούμε, έτσι. Γελάνε και τα κομμωδίνα με αυτό που είπε. Και εννοείται ότι μέσα στα 800 ευρώ, αν καταλαβαίνω καλά, ήταν και το κόστος του προσωπικού. Προφανώς. Φυσικά και ήταν. Και γι' αυτό είχαν κάνει και τη σύμβαση από 35 σε 70, ακριβώς γιατί κερδίζανε. Δηλαδή και η μισθοδοσία του προσωπικού έβγαινε και τα έξοδα των υλικών που χρησιμοποιούνταν έβγαινε και προφανώς έβγαινε και η μισθοδοσία του προσωπικού και έμενε και κάποιο κέρδος και στον κλινικάρχη, γιατί αλλιώς δεν θα έκανε σύμβαση. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. Έτσι. Και κάτι άλλο που έλεγε ότι είναι, λέει, ένα κρεβάτι, για ένα κρεβάτι χρειαζόμαστε 5 νοσηλευτές. Εντάξει, αυτό δεν υπάρχει ούτε στη Μαϊο Κλίνικ, ας πούμε, αυτή η αναλογία. Έτσι, για να μην τρελαθούμε, δηλαδή. Έτσι. Λοιπόν, και την ίδια στιγμή, εντωμεταξύ, φαντάζει, ήταν και πολύ προκλητικό αυτό που έλεγε χθες ο κύριος Πέτσας, διότι την ίδια ώρα που βγαίνει ο Βρούτσης, ας πούμε, και επιτρέπει στους εργοδότες να βάλουν σε περιπτροπής εργασίας και να πληρώνουν με το 50% του μισθού τους εργαζόμενους, ας πούμε, των επιχειρήσεων που έχει μειωθεί ο τζίρος, έτσι, βγήκε ο Χουβαρντάς ο Πέτσας τώρα να μας πει, για να καλύψει τη Λουμπινιά και την αρπαχτή που κάνανε με 10 κολλητούς κλινικάρχες, να μας πει ότι εμείς τα δίνουμε για να πληρώσουμε τους μισθούς των εργαζομένων. Έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το θέμα. Του τα γράψαν του ανθρώπου, τα είπε. Εντάξει, τι να πούμε. Να προσθέσω κάτι σε αυτό. Βεβαίως. Στην κατεύθυνση είναι και αυτό που ανεδείχθηκε και χθες με τη διαδικασία του Άττικα, του κέντρου αποκατάστασης που είναι στη Μαγούλα, που ξαφνικά το ανακοίνωσε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός από το πουθενά, ένα κέντρο αποκατάστασης, το οποίο είχε δύο φυσιάτρους, ένα δεντικολόγο, ένα χειρουργό και 25 νοσηλευτές, ξαφνικά μπαίνει στη διαδικασία να αντιμετωπίσει περιστατικά κορονοϊού. Χωρίς εκπαίδευση, χωρίς τον αναγκαίο προσωπικό, χωρίς εργαστηριακή υποστήριξη. Δεν έχει εργαστήρια να κάνει εξετάσεις, θα τις καλύπτουν τα δημόσια νοσοκομεία και χωρίς προσωπικό. Και μάλιστα το προσωπικό θα το δώσει το δημόσιο. Δηλαδή σε ένα ιδιωτικό κέντρο θα μετακινηθεί ή επικουρικό προσωπικό ή εργαζόμενο από τον ΕΟΔΗ να συνδράμουν τη λειτουργία ενός ιδιωτικού κέντρου. Καταλαβαίνετε λοιπόν, χωρίς να υπάρχουν προϋποθέσεις, τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Για να το πω και λίγο πιο χοντρά με το συγκεκριμένο, που λέει ο κύριος Πατέλης, προφανώς το κέντρο βάραγε μύγες, έτσι, να το πω έτσι, βάραγε μύγες, είναι καλό ξενοδοχειακά. Έχω την αίσθηση ότι έχει και την δυνατότητα του παπιεσμένου αέρα σε όλες τις θέσεις νοσηλείας. 150, στις μισές. Στις μισές, 150 μας έχουν πει. Εντάξει, και αυτό είναι υπόθεση. Λοιπόν, και ουσιαστικά το καπάρωσαν χωρίς όμως καμιά υλικοτεχνική υποδομή σοβαρή και χωρίς βέβαια την κάλυψη από προσωπικό. Έτσι. Είναι και αυτό άλλη μια διαδικασία. Αρπαχτής θα πρέπει να πάει προσωπικό από το δημόσιο τομέα για να το λειτουργήσει. Μπρόβας δίτ κάνουν και εκεί δηλαδή. Έτσι. Να. Πάμε παρακάτω, πάμε στην επόμενη ερώτηση, την οποία θα μου την απαντήσετε και οι δύο, με πρώτο τον κύριο Παντέλη.
ποια συγκεκριμένα λάθη στο κεντρικό σχεδιασμό έκανε η Νέα Δημοκρατία και πώς αποτυπώνονται αυτά τα λάθη στην παρούσα κατάσταση. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία θεωρούσε ότι η εξάπλωση του ιού θα ήταν κάτι στα επίπεδα όπως ήταν της διαδικασίας της γρίπης. Αυτές τις δηλώσεις κάνανε. Αν θυμάστε, και μέχρι 31 Γενάρη ο αρμόδιος του ΕΟΔΗ δήλωνε ότι είναι μέτριας μεταδοτικότητας και ότι είναι σαν μια βαριά γρίπη, οπότε τα μέτρα τα οποία έχουμε πάρει είναι επαρκές. Δύο κανένα απόψη μας βασικά λάθη. Πρώτον, δεν προχώρησε στην στελέχωση των ΤΕΠ, ενώ ήταν τα αποτελέσματα έτοιμα από τον Αύγουστο 2019. Ξεκίνησε μια διαδικασία, θυμάστε, αναπομπής και τα λοιπά, υπάρχουν παρανομίες και τα λοιπά, και μιλάμε για ΤΕΠ νοσοκομείων πρώτης γραμμής, πρώτης δεύτερης είπε. Φτάσαμε 20 Μάρτη, να αρχίζουν από 6 Μάρτη και μετά να διορίζονται οι γιατροί των ΤΕΠ. Φανταστείτε αν οι γιατροί αυτοί ήταν από τον Οκτώβρη και τα ΤΕΠ θα είχαν μια άλλη στελέχωση, μια άλλη κατανομή, πόσο διαφορετικό θα ήταν η αντιμετώπιση. Και το δεύτερο ήταν με τη στελέχωση του προσωπικού. Με τα προηγούμενα χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ είχε φροντίσει με μια πλατφόρμα να παίρνει το προσωπικό τον Οκτώβρη, να ανοίγει διαδικασία, να καθετώνει τα στοιχεία και το Δεκέμβρη να διορίζονται. Αυτό η Νέα Δημοκρατία το θεώρησε ότι θα φτιάξω μια δικιά μου πλατφόρμα και θα την ξεκινήσω Γενάρη για να τους πάρω Φλεβάρι. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος. Οι 2.000 εργαζόμενοι που προσπαθεί τώρα η Νέα Δημοκρατία να τους βάλει, να τους διορίσει και να μπουν στα νοσοκομεία, θα ήταν στα νοσοκομεία από το Δεκέμβρη και καταλάβαινε ότι αυτό και θα υπήρχε καλύτερη στελέχωση στις μονάδες και περισσότερα κρεβάτια θα μπορούσαμε στο τρίμηνο αυτό να αναπτύξουμε. Και το βασικότερο, κατά την προσωπική μας άποψη, δεν υπήρχε ένας σχεδιασμός βαρύτητας. Έτσι. Είδατε τι έγινε με τα κρούσματα στον πύργο, πώς έφυγε στην Αμαλιάδα τα κρούσματα, πώς προκύψαν τα προβλήματα με το Ρίο. Δεν υπήρχε ένας κεντρικός σχεδιασμός, δεν είχε προετοιμαστεί αρκετά νοσοκομεία να μπουν από την πρώτη φάση στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Ξέφυγαν κάποιες καταστάσεις, έγινε μια προσπάθεια μετά να διορθωθούν. Θεωρούμε όμως ότι χάθηκε και πολύτιμος χρόνος και στη διαδικασία των υλικών. Φανταστείτε να είχαμε πάρει μεγάλες ποσότητες Νοέμβρη-Δεκέμβρη σε υλικά, όταν ακόμα και στις υπόλοιπες χώρες ήταν διαφορετική η κατάσταση από ό,τι τώρα, και με τις ελλείψεις προσωπικού. Θεωρούμε ότι αυτά τα τρία κομμάτια έχουν δημιουργήσει ζητήματα και στο ζήτημα της αντιμετώπισης, αλλά και στο ζήτημα των μέτρων ατομικής προστασίας που χρειάζονται οι εργαζόμενοι. Μάλιστα. Κύριε Πολάκη. Συμφωνώ με όσα είπε ο προηγούμενος ομιλητής, να μην τα επαναλάβω. Όντως υπήρξε υποτίμηση και βέβαια η συνειδητή προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας με βάση και τον διακηρυγμένο της στόχο για να υποτιμήσει και να σταματήσει την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος, το οποίο το πληρώνουμε και τώρα, έτσι. Τους 1.000 γιατρούς που είχαμε προκηρύξει πέρυσι τον Απρίλιο, τους ξαναπροκήρυξε τώρα, τέλη του Φλεβάρι. Χάθηκε ένας ολόκληρος χρόνος. Δεν ξαναλέω τα ίδια όμως. Και νομίζω ότι το άλλο λάθος που κάνει είναι ότι παρά το ότι τους το επισημάναμε από την πρώτη μέρα, είναι ότι δεν έχει προχωρήσει την διαθεσιμότητα των κλινών ΜΕΘ. Εμείς παραλάβαμε 438 κλίνες ΜΕΘ και παραδώσαμε 568. Μέσα σε 6 μήνες τις κάνανε τις 568, τις κάνανε 555. Προφανώς λόγω μετακινήσεων προσωπικού, συνταξιοδοτήσεων κτλ. Τέλος πάντων, εμείς πήγαμε και τους είπαμε ότι ανοίξτε με αυτόν τον τρόπο προσλαμβάνοντας 150 νοσηλεύτριες στα υπόλοιπα 50 κρεβάτια που υπάρχουν εξοπλισμένα. Και επιτάξτε τα 210-220 που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα με τον τρόπο που είπαμε και αξιοποιήστε μια σειρά από κρυφά σε εισαγωγικά κρεβάτια ΜΕΘ που υπήρχαν και υπάρχουν στο σύστημα υγείας και επεκτείτε τα με ένα συγκεκριμένο τρόπο για να προσθέσετε άλλα 300-400 κρεβάτια. Αυτά ήταν τα κρεβάτια της μετεχειρητικής φροντίδας, της μετενεστητικής φροντίδας, ήταν τα κρεβάτια των καρδιοχειρουργικών ΜΕΘ, ήταν τα κρεβάτια των ΜΑΦ, ήταν τα κρεβάτια μονάδων νευροχειρουργικών, μονάδων τραύματος, μονάδων πλαστικής χειρουργικής, μονάδων εγκαυμάτων, στεφανιαίων μονάδων που μπορούν να πάρουν αναπνευστήρες. Όλα αυτά σε όλη τη χώρα μπορούν να προσφέρουν πραγματικά ένα μεγάλο αριθμό κλινών ΜΕΘ ή τύπου ΜΕΘ, που μακάρι να μην τις χρειαστούμε, αλλά από ό,τι φαίνεται με τις εξελίξεις στις άλλες χώρες θα τις χρειαστούμε. Και όσο πιο πολλά
έχουμε, τόσο λιγότερα θύματα θα έχουμε. Αυτό που έχουν κάνει μέχρι στιγμής είναι πρακτικά να αδειάζουν κάποια κρεβάτια σε 6-7 μεγάλα νοσοκομεία της χώρας, σπρώχοντας περιστατικά είτε σε άλλα νοσοκομεία είτε σε μέθη ιδιωτικών κλινικών, για να υποδεχτούν τον κορονοϊό. Αυτά τα κρεβάτια δεν είναι ότι έχουν προσθέσει πολλά κρεβάτια, έτσι που τους είπαμε, και αυτή η έλλειψη θα φανεί τις επόμενες μέρες και ελπίζω να μην είναι τέτοια η έξαρση της επιδημίας που να είναι δραματική. Δηλαδή, για να καταλάβετε, είχαν περίπου 120 κρεβάτια έχουν κενά, γιατί υπάρχουν και άλλοι ασθενείς. Δεν μπορείς να τους βγάλεις όλους απ' έξω, δηλαδή να χρησιμοποιήσεις τα 600 που είχες. Υπάρχουν άλλοι ασθενείς μέσα. Έτσι, συπτικοί από άλλες πνευμονίες, τραυματίες, κάποια επίγοντα χειρουργία, κατάγματα κτλ. Βέβαια, η μείωση της κυκλοφορίας μειώνει και την νοσηρότητα σε κάποιες νόσους που απαιτούν μεθ, όπως βαρύς, τραυματίες κτλ. Όμως αυξάνει κάποιες άλλες. Και ουσιαστικά σήμερα έχουμε, μέχρι χθες το βράδυ, είχαμε 58-59 άτομα σε ΜΕΘ, έτσι, με τους 55 διασωληνωμένους. Πολύ γρήγορα θα εξαντληθούν τα κρεβάτια αυτά, έτσι, αν δεν προσθέσουμε και άλλα κρεβάτια στο σύστημα. Είπαμε, ας πούμε, εμείς τους είπαμε, αξιοποιήστε πτέρυγες νέων νοσοκομείων ή παλαιότερων νοσοκομείων, τα οποία έχουν και κύκλωμα πιεσμένου αέρα, και προμηθευτείτε αναπνευστήρες για αυτούς. Μαζέψτε και σκουπίστε ό,τι αναπνευστήρα υπάρχει σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και δεν χρησιμοποιείται. Και βέβαια κάντε παραγγελίες. Αυτή η καθυστέρηση που είπε πριν ο κ. Πατέλης έχει νόημα, διότι τώρα, ας πούμε, στην προμήθεια κάποιων υλικών, τώρα οι Γερμανοί, έτσι, έχουν φρακάρει τις όποιες εξαγωγές. Δεν δίνουν, έτσι, τα κρατάνε όλα για αυτούς. Υπάρχουν κάποιες άλλες εταιρείες. Ευτυχώς οι Κινέζοι ξαναανοίγουν τώρα κάπως την αγορά. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να περιμένουμε τον έναν εφοπλιστή να μας δώσει 10, τον άλλο να μας δώσει 15, τον άλλο να μας δώσει 7 κτλ. Για να συγκυρώσουμε. Έτσι. Πρέπει να γίνουν κινήσεις έκτακτης ανάγκης από το κράτος. Από το κράτος. Ναι, κύριε Παντέλη. Συμφωνώ σε αυτό και θεωρώ ότι αυτές οι καθυστερήσεις θα αποτυπωθούν και το επόμενο χρονικό διάστημα, όταν θα χρειάζεται να ανοίξουν κρεβάτια και δεν θα έχουμε την δυνατότητα αποστελέχωση και θα καθυστερούν η αντιμετώπιση των περιστατικών. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή και να έρθει ένα περιστατικό, να σας πω τώρα, θέλει και μια εκπαίδευση. Δεν μπαίνει έτσι σε μια μονάδα. Δηλαδή, αυτό είναι το ζήτημα το σημαντικό. Ότι θα αναγκαστεί να μετακινήσει προσωπικό, θα υποβαθμίσει κάτι άλλο και θα έχουμε φαινόμενα, θεωρώ, τα οποία από τώρα εμείς τυπάμε το καμπανάκι, γι' αυτό ζητάγαμε να προχωρήσουν. Και μάλιστα, να σας πω κάτι, και οι 2.000 που ανακοίνωσαν δεν φτάνουν. Πρέπει να βγάλει κι άλλες. Έτσι, όπως είναι η εξέλιξη και όπως προχωράνε τα πράγματα με τα νοσοκομεία τα οποία τοποθετούνται και γίνονται νοσοκομεία κορονοϊού, όπως είναι το NIMS κτλ. Το NIMS θέλει ενίσχυση προσωπικού. Πώς θα μπει σε μια διαμάχη με το προσωπικό το οποίο είχε, το οποίο ήταν υποστελεχωμένο? Δεν θα φτάσει το προσωπικό. Θέλει να μπουν και άλλο προσωπικό, να προσλάβει κι άλλο. Έχουν κάνει 45.000 χαρτιά. Πήρε 2.000. Έχει από τον πίνακα να πάρει κι άλλο προσωπικό, που είναι σημαντικό για μας. Κατανοητό. Ωραία, πάμε στην επόμενη ερώτηση, την οποία και πάλι και οι δύο θα μου απαντήσετε με πρώτο τον κύριο Πολάκη. Όλοι συμφωνούν ότι το νοσηλευτικό προσωπικό των νοσοκομείων είναι ελλιπές. Γιατί η κυβέρνηση δεν προχωρά σε μαζικές προσλήψεις τώρα, που έχει και επίσημα τα χέρια της λιμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και μάλιστα όταν ένα τέτοιο κόστος δεν υπολογίζεται στο δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας? Γιατί δεν θέλει. Είναι πολύ απλό είναι πολύ απλή απάντηση. Έτσι. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή κάνει πράγματα, αναγκάζεται να κάνει πράγματα, λόγω της κρίσης του κορονοϊού, που δεν είναι γονιδιακό στοιχείο του προγράμματός της. Έτσι. Είχε εξαγγείλει μια εντελώς διαφορετική λογική σε σχέση με το δημόσιο σύστημα υγείας, με τη σύμπραξη δημόσιο-ιδιωτικού τομέα, με την εκχώρηση τμήματων της υψηλής τεχνολογίας σε ιδιώτες, μάνατζερ, οι οποίοι και ιδιωτικές αλυσίδες διαγνωστικών, οι οποίοι θα ερχόταν να μας σώσουν και θα ξέρανε να τα μανατζάρουν καλύτερα.
Και ούτε που τους ένοιαζε, δεν τους ένοιαζε η στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας. Αυτή τη στιγμή αναγκάζονται, γι' αυτό καθυστέρησαν αυτά που είχαν προγραμματίσει, γι' αυτό ακύρωσαν πράγματα που είχαν προγραμματίσει. Έτσι. Αυτή τη στιγμή αναγκάζεται και σέρνεται από τις εξελίξεις μπροστά στη βουή που δημιουργεί ο πανικός του κορονοϊού. Εμείς προσθέσαμε και νομίζω ότι πρέπει να τα πούμε ξανά αυτά τα πράγματα. Και είναι και μια ευκαιρία τώρα αυτή η κρίση για να ξαναϋποθούν κάποια πράγματα και ένας τεράστιος αγώνας που έγινε τα προηγούμενα 4 χρόνια από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ για να ανατάξει το σύστημα υγείας. Διότι φανταστείτε να τους παραδίναμε το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας που μας παρέδωσαν το 2014, το οποίο ήταν στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης. Γιατί ό,τι και να λένε, εμείς 19.500 άτομα με όλων των ειδών τις εργασιακές σχέσεις τους εντάξαμε στο σύστημα. Από τους οποίους σχεδόν 9.000 μόνιμο προσωπικό, οι οποίοι ουσιαστικά κάλυψαν την αποχώρηση μόνιμου προσωπικού και κάτι παραπάνω. Και υπήρχε μια καθαρή εισρωή στο σύστημα περίπου 11.500 ανθρώπων που παραπάνω προσωπικό αυτή τη στιγμή από αυτό το οποίο υπηρετούσε τον Δεκέμβρη του 2014, Γενάρη του 2015. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Φανταστείτε το σύστημα με μείον 11.000. από αυτούς που έχει σήμερα, έτσι. Να μην είχε τους 4.000 του ΑΕΔ, να μην είχε τα 1.500 άτομα επικουρικό προσωπικό, να μην είχε τους 2.500 επικουρικούς γιατρούς που προσθέσαμε, έτσι. Και να μην είχε και το υπόλοιπο μόνιμο προσωπικό που αντικατέστησε αυτό που έφυγε και βγήκε και παραπάνω. Λοιπόν, είναι πολιτική επιλογή το να στηρίξεις το ΕΣΥ, να ενισχύσεις με νοσηλευτικό προσωπικό κτλ. Αυτή τη στιγμή δεν θα φτάσουν, έχει δίκιο ο κ. Πατέλης, δεν πρόκειται να φτάσουν αυτές οι 2.000 προλήψεις αν η επιδημία πάρει διαστάσεις. Και βέβαια, ξέρετε, βγαίνει και λέει, ας πούμε, προχτές ότι ναι, ήρθαν 200 μόνιμοι γιατροί, λέει, στο σύστημα. Είναι ο προγραμματισμός των δικών μας προλήψεων. Είναι οι προσλήψεις από τα ΤΕΠ που τις είχαν καθυστερήσει, κάποιες άλλες κρίσεις παλιότερες κτλ. Αυτές είναι. Δεν είναι κάποια καινούργια προκήρυξη που έκανε η Νέα Δημοκρατία και τους έφερε. Επίσης, αυτοί που λέει τώρα με το επικουρικό προσωπικό, ουσιαστικά πρέπει να έχουν έρθει από τους 2.000, δεν πρέπει να έχουν πάει στα νοσοκομεία πάνω από 100 με 150 άτομα, από ό,τι τουλάχιστον υπολογίζω εγώ. Οι 900 μπορεί να είναι ότι έχει υπογράψει για 900. Δεν έχουν πάει όμως αυτοί οι άνθρωποι ακόμα. Πέρα από το στοιχείο της εκπαίδευσης που θέλει ειδικά για αυτούς που πρόκειται να πάνε σε ΜΕΘ. Και βέβαια, δεν έχει ρίξει πενιά, να το πω έτσι, σε αυτό που είχε πράξει Υπουργικού Συμβουλίου από πέρυσι, τα 1.500 άτομα λοιπόν προσωπικό, τους 1.350, που ήταν νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό κτλ. Που την είχαμε έτοιμη, δεν την προκηρύξαμε λόγω των εκλογών και μέχρι τώρα δεν την έχει προκηρύξει. Παρά την κρίση δεν την προκηρύξει. Ξαναπροκήρυξε τους 1.000 γιατρούς τέλη του Φλεβάρη. Και βέβαια ούτε που λέει αυτό που είχαμε προγραμματίσει εμείς και ήταν και συμβατό και με τον κανόνα 1:1 και με τις δημοσιονομικές δεσμεύσεις που είχε λάβει η χώρα. Τώρα δεν υπάρχουν αυτές οι δημοσιονομικές δεσμεύσεις. Πάει αυτό, σβήστε από το χάρτη το πλεόνασμα. Πάει αυτό, έτσι, το φάγει μαρμάγκα. Και είμαστε και σε μια μεγάλη φάση αλλαγής στην Ευρώπη για αυτά τα πράγματα, που μπορεί να πούμε και δύο κουβέντες μετά. Είμαστε όντως, κύριε Πολάκη. Δηλαδή, τα μηνύματα που στέλνει το Βερολίνο πάλι θυμίζουν άλλες εποχές. Όντως, οι Γερμανοί δεν βάζουν μυαλό, αλλά πρέπει οι υπόλοιποι λαοί της Ευρώπης να βάλουν μυαλό όμως. Έτσι. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία και πιο μετά να πούμε κάποια πράγματα γι' αυτό, γιατί όντως είναι πολύ χοντρό και αυτό που έγινε χτες. Δηλαδή, ουσιαστικά τους λέει πάλι μνημόνιο. Θέλουν οι Γερμανοί να βάλουν τους Γάλλους και τους Ιταλούς και τους Ισπανούς ξανά σε μνημόνιο για να μην χάσουν το όπλο της ρευστότητας που αυτοί μόνο έχουν στα χέρια τους. Και με τέτοιο φόρο αίματος, έτσι. Και με τέτοιο φόρο αίματος, ακριβώς, πραγματικά. Δηλαδή θα πεθάνουμε όλοι και αυτοί θα κρατάνε τα λεφτά που μαζέψαν τα προηγούμενα χρόνια για να τα σφίγγουν σαν τις γερολαδάδες, ας πούμε, της Ευρώπης. Γιατί μόνο έτσι μπορεί να το σκεφτείς. Λοιπόν, και λοιπόν, δεν προχωράνε λοιπόν ούτε στην προκήρυξη των φετινών 2.500 μόνιμων. Που μπορούσαν άμεσα να το κάνουμε τώρα. Όπως είπατε και εσείς με το ότι δεν υπάρχει κάποιος δημοσιονομικός περιορισμός, ας πούμε, που έτσι κι αλλιώς όμως είχαμε προβλέψει εμείς το κόστος αυτών των μόνιμων προσλήψεων. Και νομίζω ότι πρέπει, αλλά εγώ θα πω και μια κουβέντα, πρέπει να ανέβει η πίεση και από τα σωματεία. Έτσι. Πρέπει να ανέβει η πίεση και από τα σωματεία και από τις ομοσπονδίες των εργαζομένων στα δημόσια νοσοκομεία προς την κυβέρνηση. Διότι τώρα όλοι προστρέχουν στο δημόσιο σύστημα υγείας. Μάλιστα. Κύριε Παντέλη, νομίζω σας έκανε πολύ καλή πάσα.
Να προσθέσω λοιπόν γιατί έχει σημασία, γιατί δεν θέλει Νέα Δημοκρατία. Γιατί φάνηκε από τις διακυβερνήσεις που είχε προηγουμένως, με νούμερα και με στοιχεία, το όχι μόνο δεν ήθελε την ενίσχυση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αλλά και το σαμποτάρισε. Να σας πω ότι τα 5 χρόνια μνημονιακά που κυβέρνησε το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, το Εθνικό Σύστημα Υγείας έχασε 32.129 εργαζόμενους. Δεν κάνανε ούτε μία προκήρυξη. Η τελευταία προκήρυξη που ενισχύθηκε το ΕΣΥ ήταν η 7Κ του 2009 επί Υπουργείας της κυρίας Κρυνογεννακοπούλου. Δεν κάνανε ούτε αυτά τα οποία προέβλεπε το μνημόνιο. Τι έλεγε το μνημόνιο? 1:5. Θα έπρεπε λοιπόν η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, Σαμαρά Βενιζέλου, να έχουν πάρει 6.000 κόσμο. 32.000 αποχωρήσει, 6.000 κόσμο. Δεν πήραν άνθρωπο. Και έφτασε το σύστημα από 111.152 που υπηρετούσαν 1η-1η του 2010 να τους παραλάβει ο ΣΥΡΙΖΑ με 79.023. Μιλάμε για ένα νούμερο εκπληκτικό. Γι' αυτό λέγαμε τότε ότι το σύστημα ήταν στα όρια της κατάρρευσης. 32.000 εργαζόμενους, γιατροί, νοσηλευτές. Φανταστείτε τι παρέλαβε. Και έγινε μια μεγάλη ένεση στην περίοδο του ΣΥΡΙΖΑ και σε μόνιμο προσωπικό και σε προσωπικό άλλης κατηγορίας. Και αντί η Νέα Δημοκρατία να προχωρήσει στην ενίσχυση του ΕΣΥ, δεν προχώρησε τις προκηρύξεις. Και όχι μόνο αυτό. Σταμάτησε και συμβασιούχους. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Οι 1.000 επιστήμονες που βάλαμε εμείς, τα ΦΕΦΣΟΝ και ΠΙΕΦΣΟΝ νοσηλευτές, είχαν ενισχύσει σημαντικές δομές και είχαν αναπτυχθεί δομές. Να σας πω ότι είχαν αναπτυχθεί κλίνες στα ΚΕΦΙΑΠ. Είχε αναπτυχθεί η δουλειά του ΕΚΕΑ. Του σταμάτησε, δεν προχώρησε στην ανανέωση των συμβάσεων, όπως κάναμε εμείς 4 χρόνια με το προσωπικό του ΑΕΔ, και έφτασε σημείο το ΕΚΕΑ να χάσει 65 εργαζόμενους χρήσιμους και τα ΚΕΦΙΑΠ, τα κέντρα αποκατάστασης, να κλείσουν κλίνες και να φύγουν πολίτες που πέραν υπηρεσίες. Αυτή λοιπόν είναι η Νέα Δημοκρατία. Μέχρι και την ημέρα που είμαστε στον κορονοϊό, ψήφισε τη μετατροπή νομικών προσώπων των νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Σχεδίαζε τη μετατροπή νοσοκομείων σε νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Βγήκε ο οργανισμός του νοσοκομείου της Κομωτινής, που μετατρέπει ένα δημόσιο νοσοκομείο εν μέσω κρίσης, εν μέσω κορονοϊού, αντί να σταματήσει η ιδιωτικοποίηση, την προχωράνε. Και να είστε σίγουροι ότι επειδή πιέζονται από την κατάσταση, μόλις περάσει αυτό, θα ξαναπιάσουν το νήμα εκεί που το είχαν αφήσει. Στην υπονόμευση και στη συρρήκνωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Και γι' αυτό και δεν προχωράνε τις μόνιμες προσλήψεις. Γιατί οι μόνιμες προσλήψεις δημιουργούν ένα διαδικασμένο υπέρ του δημοσίου, το οποίο δεν θέλουν να το έχουν μπροστά τους. Τα νούμερα είναι καταλυτικά το πώς δράει η Νέα Δημοκρατία. Κατανοητό. Κύριε Πολάκη, πόσο εφικτό είναι να γίνονται μαζικά τεστ στον πληθυσμό? Γιατί δεν έγιναν μέχρι τώρα? Ήταν αντικειμενική δυσκολία ή ζήτημα πολιτικής επιλογής? Η επιλογή γενικευμένης καραντίνας χωρίς μαζικά τεστ ήταν η καλύτερη δυνατή? Λοιπόν, ακούστε κύριε Βοροζιάνο. Εδώ επιλέξαμε σαν τακτική αντιμετώπιση του κορονοϊού τα στοχευμένα τεστ. Δηλαδή όχι τα μαζικά τεστ στο γενικό πληθυσμό, όπως έκανε ας πούμε η Νότια Κορέα. Αυτή τη στιγμή αυτή η κουβέντα δεν έχει και τόσο νόημα, με την έννοια του ότι ο αριθμός των φορέων, ανεξάρτητα αν έχουν νοσήσει, πολύ ελαφρά ή αν το πέρασαν και δεν το κατάλαβαν, μετράει αρκετές δεκάδες χιλιάδες. Αυτό θα είχε νόημα στα πρώτα στάδια, πριν από ένα μήνα δηλαδή περίπου, πριν από 20-25 μέρες, που θα είχε νόημα με την απομόνωση και όλων των κουσμάτων και την ιχνηλάτηση όλων των επαφών τους με το τεστ του μοριακού ελέγχου που υπήρχε διαθέσιμο. Γιατί τώρα αρχίζουν να υπάρχουν και διαθέσιμα και κάποια άλλα τεστ. Ναι. Και εδώ αρχίζει το πανηγύρι. Καταρχήν, το μέχρι στιγμής διαθέσιμο τεστ είναι το τεστ του μοριακού ελέγχου. Αυτό γίνεται σε μια σειρά από πιστοποιημένα δημόσια εργαστήρια, όπως είναι το Παστέρ, το Λαϊκό, το ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη, το Πανεπιστημιακό της Κρήτης, κάποια άλλα πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Και ο ιδιωτικός τομέας έχει πολύ λίγα μηχανήματα για να το κάνει αυτό το πράγμα.
Και έτσι φαντάζει και λίγο παράξενο, ας πούμε, το πώς ενώ το δημόσιο σύστημα υγείας και τα εργαστήρια δεν έχουν υποτίθεται αντιδραστήρια για να το κάνουν, να κόβει μια επιταγή 30 εκατομμύρια ευρώ ΕΟΠΗ για να πληρώσει τα πολύ λίγα ιδιωτικά εργαστήρια τα οποία μπορούν να κάνουν αυτό το τεστ του μοριακού ελέγχου, την ανακάλυψη δηλαδή του DNA του ιού. Το ένα κομμάτι είναι αυτό. Το δεύτερο, τώρα αρχίζουν και βγαίνουν, δηλαδή δεν μπορεί να βρει το δημόσιο αντιδραστήριο, ο ιδιωτικός τομέας που τα βρήκε τα αντιδραστήρια και μπορεί να το κάνει. Εν τω μεταξύ, επίσης το πιο προκλητικό είναι το εξής, ότι τρεις μέρες πριν αποφασίσουν και υπογράψουν αυτή την πράξη για τα 30 εκατομμύρια που δίνονται στον ιδιωτικό στον ΕΟΠΗ για να πληρώσει τεστ στον ιδιωτικό τομέα, είχε σταλεί γράμμα από τρία ερευνητικά ιδρύματα και στην κυβέρνηση. Νομίζω ότι το είχε αποκαλύψει και κάποιο ειδησιογραφικό site. Το DVXS νομίζω. Ναι, το οποίο λέει ότι υπήρχαν τρία ερευνητικά εργαστήρια, νομίζω πρέπει να είναι από τη Θράκη και από αλλού, που λένε ότι κοιτάξτε, εμείς μπορούμε να καλύψουμε την ανάγκη αυτή και να κάνουμε. Και δωρεάν. Και δωρεάν. Και. Και δωρεάν, και δωρεάν. Ναι, ακριβώς. Ναι, με την αγορά των αντιδραστηρίων. Και όμως ούτε που απάντησαν στα ερευνητικά ιδρύματα αυτά και αποφάσισαν να δώσουν αυτά τα 30 εκατομμύρια για να αγοράσει ο ΕΟΠΗ υπηρεσίες από τα ιδιωτικά διαγνωστικά εργαστήρια. Σε ποιους τώρα να αγοράσει? Μισό λεπτό. Ποιοι θα κάνουν το τεστ? Εδώ έχουμε καταστάσεις τους οποίες νοσηλευτικό προσωπικό, έτσι, ιατρικό προσωπικό, ευπαθείς ομάδες δεν μπορούν να κάνουν το τεστ. Γιατί έχουμε λίγα υποτίθεται και kit για να πάρουμε το δείγμα, αλλά και καλά λίγα αντιδραστήρια, ας πούμε, στα εργαστήρια που κάνουν την PCR. Σε ποιους θα το κάνουν τώρα το τεστ, το μαζικό τεστ? Και βλέπεις ότι την ίδια στιγμή που δεν κάνουν άνθρωποι που έχουν ένδειξη να κάνουν, την ίδια στιγμή βγαίνει κάθε ένας και άλλος επώνυμος εισαγωγικά ή όχι, ας πούμε, και λέει έκανα το τεστ με 280 και 300 ευρώ και 250 ευρώ και βάζει και φωτογραφία στο Instagram, ας πούμε, και λέει ότι λες και κάνει τατουάζ, ας πούμε, και δείτε δεν έχω ή δεν έχω κορονοϊό, ας πούμε, κτλ. Δηλαδή μια απόλυτη ξεφτύλα αυτού του πράγματος. Είναι προφανές ότι εντωμεταξύ τώρα τα πράγματα και την μπουκιά αυτή των 30 εκατομμυρίων την τροποποιεί και μια άλλη εξέλιξη. Η άλλη εξέλιξη είναι ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν και διαθέσιμα από τους Κινέζους καταρχήν, αλλά ετοιμάζονται και από άλλες πολυεθνικές, τα γρήγορα τεστ, τα rapid τεστ, τα οποία ουσιαστικά δεν χρειάζονται την τεράστια βαριά υποδομή για να γίνει το τεστ, είναι ένα φορητό τεστ, να το πω έτσι απλά, το οποίο το ένα ανιχνεύει αντιγόνο και το άλλο ανιχνεύει αντίσωμα. Φαίνεται ότι υπήρξε μια προσέγγιση για να αγοραστούν αυτά τα τεστ, για να τα κάνουν και γίνονται και πολύ πιο γρήγορα, ας πούμε, για να τα κάνουν αυτοί που έχουν ανάγκη, καταρχήν το υγειονομικό προσωπικό των νοσοκομείων, έτσι, που έχουμε και ένα 10% κρουσμάτων εκεί στο σύνολο των καταγεγραμμένων κρουσμάτων, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, γιατί πρέπει να θωρακιστεί το σύστημα εκεί, γιατί αν καταρρεύσει το υγειονομικό προσωπικό, θα καταρρεύσει το σύστημα συνολικά της αντιμετώπισης του κορονοϊού. Ή ανθρώπους που είναι στο σπίτι τους αλλά έχουν άλλες συμπαρομαρτούσες νόσους και που πρέπει να το διαφοροδιαγνώσει, γιατί αυτοί πρέπει να χρειαστούν πιο γρήγορα νοσηλεία για να το κάνουν. Είχε γίνει λοιπόν μια προσέγγιση για να γίνει αυτό, αλλά φαίνεται ότι αυτή η προσέγγιση σταμάτησε, γιατί κάποια μεγάλη πολυεθνική ετοιμάζεται να φέρει το δικό της το τεστ σε κάποιες μέρες και έχουμε πέσει ένα τέτοιο πόλεμο συμφερόντων εταιριών, ας πούμε, και μυζών που θα διαπλέκονται και θα πετάνε στον αέρα, και αυτή τη στιγμή η χώρα παραμένει ανοχήρωτη σε σχέση με τα τεστ που χρειάζεται να κάνουν. Και αυτό που λέτε είναι σημαντικό, γιατί δεν έχει διαψευστεί, υπάρχουν δημοσιεύματα και δεν έχει διαψευστεί ακόμα επίσημα από το Υπουργείο Υγείας. Και ούτε πρόκειται να διαψευστεί. Θα το λέω εγώ ότι ούτε πρόκειται να διαψευστεί και θα δείτε και τις εταιρείες σε λίγες μέρες τι πόλεμος θα υπάρχει για το ποιο τεστ θα πάρουμε. Ωραία. Εγώ θέλω να προσθέσω ένα ακόμα ερώτημα να μου το απαντήσετε και εσείς, κύριε Παντελή. Τι γίνεται με την επόμενη μέρα όμως, κύριε Πολάκη? Δηλαδή, αν αυτός ο μαραθώνιος με τον κορονοϊό και από τη μία το ΕΣΥ
βγούμε κερδισμένοι από όλη αυτή τη διαδικασία. Πώς θα επανέλθουμε σταδιακά σε συνθήκες κανονικότητας, αν δεν γίνει αυτό το πράγμα μέσω τεστ? Κοιτάξτε, η απάντηση αυτή δεν είναι εύκολη. Έχει να κάνει με το πόσο βαθιά ή ελαφρά θα μας ακουμπήσει η κρίση αυτή. Έτσι. Δηλαδή, εάν ο ρυθμός ανόδου των κρουσμάτων συνεχίσει να είναι αυτός που είναι τις τελευταίες 3-4 μέρες, μπορεί να τα καταφέρουμε καλά. Το καλά εννοώ με λίγες απώλειες και να αντέξει το σύστημα. Αν αρχίζει να υπάρχει μία μαζική ζωή, τότε μιλάμε για άλλο πράγμα. Έτσι, τότε μιλάμε για άλλο πράγμα. Δηλαδή, αν αρχίζουμε να έχουμε και εδώ 100 τύπου Ιταλίας, ας πούμε, τότε τα πράγματα τροποποιούνται. Δεν υπάρχει σχεδιασμός τώρα για αυτή τη στιγμή που να πεις κάτι τέτοιο. Έτσι, το πότε θα βγω. Είναι προφανές. Κοιτάξτε, υπάρχει και μια άλλη παράμετρος. Η παράμετρος του καιρού. Έτσι. Αν έρθει η θερμοκρασία πάνω από 23 με 25 βαθμούς κτλ., είναι προφανές ότι θα σταματήσει αυτή η εξέλιξη της πανδημίας. Δεν ζουν οι κορονοϊοί στις επιφάνειες με τέτοιες θερμοκρασίες. Ζουν πάρα πολύ λίγη ώρα. Άρα μειώνεται η μεταδοτικότητα. Έτσι. Λοιπόν, αν με ρωτάτε για το πότε θα σταματήσουν τα περιοριστικά μέτρα, θα αρχίζουν να σταματάνε τα περιοριστικά μέτρα όταν ο αριθμός των κρουσμάτων, να το πω έτσι, θα είναι κάθε μέρα και μικρότερος, όταν αυτοί που θεραπεύονται θα είναι πιο πολλοί από αυτούς που θα έρχονται, θα μειωθεί και ο ρυθμός των εισαγωγών δηλαδή, που θα δείχνει ότι μπαίνουμε σε μια καθοδική πορεία της πανδημίας σε συνάρτηση και με τη βελτίωση του καιρού. Έτσι, μάλιστα. Δεν μπορεί να στο προβλέψει κανείς αυτό το πράγμα. Πάντως, ο Απρίλης θα είναι βαρύς. Ναι. Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι πολύ κρίσιμες για το πώς θα πάει η πορεία της πανδημίας. Μάλιστα. Ωραία. Την επόμενη ερώτηση θα μου την απαντήσετε και οι δύο με πρώτο τον κύριο Παντέλη. Τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ αν μετά την κρίση του κορονοϊού επιχειρηθεί από την κυβέρνηση να ξεπουλήσουν τη δημόσια υγεία ή για λόγους επιβίωσης ξαναβούν τα τέλη στα νοσοκομεία όπως τα 5 ευρώ του Άδωνη Γεωργιάδη? Αυτό που κάναμε και το 12, 13, 14 θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα να μην περάσουν τα σχέδιά τους. Θυμηθείτε ότι υπήρχαν αντίστοιχα σχέδια εκείνης της περίοδου, μείνανε στα χαρτιά, υπήρχε το 25 ευρώ για τις εισαγωγές, υπήρχε το ζήτημα των ιδιωτικοποιήσεων, δώσαμε μια μεγάλη μάχη, καταφέραμε αρκετά, δεν καταφέραμε να ανατρέψουμε ίσως αρκετούς σχεδιασμούς, αλλά το συνδικαλιστικό κίνημα καταφέραμε να ανατρέψουμε τη διαδικασία της αξιολόγησης με την ποινικοποίηση και με τις διαθεσιμότητες εργαζομένων. Παρ' όλα αυτά, να θυμίσω εδώ το ότι ο σημερινός Πρωθυπουργός ήταν αυτός που ήταν ο προτεργάτης των ιδιωτικοποιήσεων στον χώρο της υγείας μαζί με τον κύριο Γεωργιάδη, σαν Υπουργός Εσωτερικών. Θυμάστε τη δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη: έχω βάλει σε διαθεσιμότητα 8.000 εργαζόμενους του ΕΟΠΗ, συν τους 1.600 από τα νοσοκομεία που κλείσανε. Έχω πιάσει 20.000, ο στόχος είναι 25.000 διαθεσιμότητα, τους πλησιάζω. Λοιπόν, σε αυτό το σενάριο θα είμαστε στην πρώτη γραμμή του αγώνα να το αποτρέψουμε. Καταφέραμε, κρατήσαμε τον κόσμο, δεν απολύθηκαν μεγάλος αριθμός υγειονομικών, υπήρχαν απολύσεις, 3.500 για τους γιατρούς του Ποτοβάδη κτλ. Δόθηκε ένας αγώνας. Θεωρώ ότι στην ίδια φάση θα είμαστε και τώρα. Εάν τολμήσουν να ξανανοίξουν τέτοια ζητήματα με το 5 ευρώ του πολίτη, το οποίο ήταν εκπληκτικό σαν σκηνή να βλέπει τον γεροντάκο. Που κάναμε καταλήψοντα, να δώσω ένα στίγμα λίγο. Κάναμε καταλήψοντα στα ταμεία, στα σωματεία και σφραγίζαμε να μπαίνει ο κόσμος. Και έλεγε ο άνθρωπος: παιδιά, σας ευχαριστώ με το 5 ευρώ. Αυτά πιω και ένα καφεδάκι τώρα, γιατί αν το δίνα θα το είχα. Και επειδή ζήσαμε, και να τελειώσω με αυτό, ζήσαμε το ζήτημα της ανασφάλιστος. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω αυτό το ζήτημα του κόσμου που ερχόταν. Είναι ένα πράγμα το οποίο όποιος δεν το έχει ζήσει, καλύτερα να μην το ζήσει. Ερχόταν κόσμος, μπαίναμε σε διαδικασίες. Με καταλήψεις τα γραφεία, να μην σφραγιστούν τα έγγραφα για να πάνε μετά σε εφορίες. Και θεωρώ μεγάλη, μεγάλη νίκη και μεγάλη δικαίωση του αγώνα που η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ διέγραψε όλες αυτές τις οφειλές
178 εκατομμύρια. Είχε δώσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, είχε πάει 28 εκατομμύρια σε φορείες και 150 εκατομμύρια παραμένα στα ταμεία των νοσοκομείων. Αυτό είναι το στίγμα αυτών που κυβερνήσανε, που σήμερα μιλάνε περί δημόσιας υγείας. Αυτό, φανταστείτε, 178 εκατομμύρια θα τα πλήρωναν οι πολίτες. Mm-hmm. Από διαδικασία νοσηλείας. Και μάλιστα φτάνανε σε σημείο να έχει πεθάνει ο άλλος και να του στέλνουν, ενώ ξέρουν ότι είχε πεθάνει μέσα στο νοσοκομείο, να κάνουν καθάριση και να στέλνουν στο σπίτι το κόστος των νοσηλείων. Τραγικό. Αυτά δεν θα ξαναεμφανιστούν. Εμείς δίνουμε όρκο σε αυτό το πράγμα. Οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία δεν θα τα ξαναεπιτρέψουν να υπάρξουν. Μάλιστα. Κύριε Πολάκη. Τι να πω, τα είπε όλα ο Παντέλης. Αν τολμήσουν να κάνουν κάτι τέτοιο, θα έχουμε πόλεμο. Είναι προφανές. Πόλεμο για να πέσει αυτή η κυβέρνηση, η οποία δεν έβγαλε τα συμπεράσματα που πρέπει από την κρίση με τον κορονοϊό. Τι άλλο να πει κανείς, αν τολμήσουν να ξαναεπαναφέρουν τέτοια μέτρα. Μάλιστα. Κύριε Παντέλη, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό δεν θα έπρεπε να εντάσσεται στα βαρέα και ανθυγιεινά επαγγέλματα? Θα έπρεπε και θεωρώ ότι ήταν μία παράληψη της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ είχε ολοκληρωθεί η μεταρρύθμιση η συνταξιοδοτική και πλέον υπήρχε ενιαίος φορέας και οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται το μισθωτή σε ένα ασφαλιστικό ταμείο, θα έπρεπε και εμείς να πάρουμε την πρωτοβουλία, όπως οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, τις κατηγορίες αυτές είναι στα βαρέα και ανθυγινά, να ενταχθεί και στο δημόσιο της αντίστοιχης κατηγορίας. Υπήρχε μία ρύθμιση του 2011 που αφορούσε τους νοσερχόμενους, αλλά αυτό δεν είχε ολοκληρωθεί και πάρα πολλοί εργαζόμενοι δεν εντασσόντουσαν, γιατί υπήρχαν διαφορετικές αντιλήψεις από τα γραφεία μισθοδοσίας και τα γραφεία προσωπικού των νοσοκομείων. Εμείς διεκδικήσαμε. Υπήρχε μία δέσμευση από τον τότε αναπληρωτή υπουργό, τον κύριο Πετρόπουλο, ότι μόλις θα βγούμε από τα μνημόνια θα μπορούσε να ανοίξει μία διαδικασία. Δυστυχώς δεν καταφέρνω να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Θεωρώ ότι επειδή η Νέα Δημοκρατία δεν θα το κάνει, και είμαι σίγουρος αυτό, ήδη την απέρριψε την τροπολογία την οποία καταθέσαμε, ούτε δεσμεύτηκε ότι θα φέρει δικιά της, γιατί συνήθως γινόταν σε μια τροπολογία της αντιπολίτευσης και του Κινάλ, να προσθέσω, και των δύο κομμάτων. Συνήθως η απάντηση ήταν της κυβέρνησης, εγώ θα φέρω δικιά μου τροπολογία, η οποία θα καταθέσω για το συγκεκριμένο ζήτημα, το θεωρώ δίκαιο κτλ. Η τοποθέτηση της κυβέρνησης ήταν ότι το απορρίπτει συνολικά, δεν το ανοίγει. Θεωρώ λοιπόν ότι όταν θα ξανάρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, γιατί θα ξανάρθει, θα πρέπει να είναι μια δέσμευση από τώρα του πολιτικού μας φορέα το ότι άμεσα οι εργαζόμενοι θα ενταχθούν στα βαρέα και ανθυγινά. Μάλιστα. Κύριε Πολάκη. Και ζητάω και συγγνώμη από τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας που δεν καταφέραμε αυτό το πράγμα να το ολοκληρώσουμε στη θητεία μας στην προηγούμενη κυβέρνηση. Μέχρι τον Αύγουστο του 2018 αυτό δεν γινόταν. Μετά τον Αύγουστο του 2018 θα μπορούσε να γίνει, αλλά είχαμε και κάποιες εσωτερικές τριβές σε σχέση με αυτό το πράγμα, οι οποίες προφανώς δεν πρέπει να υπάρξουν την επόμενη περίοδο. Θεωρώ ότι, όπως και με το ανθυγιεινό επίδομα κτλ., θεωρώ ότι πρέπει να αποτελέσει δέσμευση για την επόμενη διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Τέτοιο μήνυμα ήταν και η κατάθεση της τροπολογίας αυτής από πάρα πολλούς βουλευτές της αξιωματικής αντιπολίτευσης, την οποία απέρριψε. Τι άλλο θα έκανε? Ο άνθρωπος δεν είναι υπουργός εργασίας, είναι ο Φρέντι Κρούγκερ των εργασιακών δικαιωμάτων, ας πούμε. Έτσι, λοιπόν, για τον Βρούτσι μιλάω. Και νομίζω ότι πρέπει να είναι απόλυτη και ρητήτε μας δέσμευση το ότι πρέπει να ενταχθεί όλος ο κλάδος του προσωπικού των νοσοκομείων στα βαρέα και ανθυγινά επαγγέλματα. Μετά και από την εμπειρία του κορονοϊού, ένα παραπάνω. Μάλιστα. Ωραία. Επόμενη ερώτηση, κύριε Πολάκη. Πόσες ΜΕΘ είχε η χώρα όταν μπήκαμε στα μνημόνια το 2010? Πόσες ΜΕΘ παραλάβατε το Γενάρη του 2015 από την κυβέρνηση Σαμαρά? Πόσες ΜΕΘ παραδώσατε στο τέλος της θητείας σας? Πόσες προσλήψεις στο ΕΣΥ έγιναν κατά τους χρόνους των μνημονιακών παγετώνων 2010-2014? Πόσες κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ 2015-2019? Λοιπόν,
Τα έχω πει και άλλες φορές στο παρελθόν και σε παρεμβάσει στη Βουλή. Βέβαια τα κρύβανε όλα τότε. Απαντάω πολύ συγκεκριμένα. Πόσες ΜΕΘ είχε η χώρα όταν μπήκαμε στα μνημόνια το 2010? Είχε γύρω στα 450 με 460 κρεβάτια. Το ανώτερο που είχε φτάσει ποτέ η χώρα, το ανώτερο, ήταν 497-498 κρεβάτια την περίοδο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Και μετά έπαιζε στα 450, 60, 440 κτλ. Εμείς όταν παραλάβαμε είχαμε 438. Όταν παραδώσαμε, παραδώσαμε 568. Και βέβαια αυτά ήταν μεθ, γιατί είχαμε φτιάξει και πάνω από 25 με 30 κρεβάτια σε ΜΑΦ που ήταν εξοπλισμένα και με συνθήκες μεθ, όπως οι δύο ΜΑΦ που ανοίξαν στο Γεννηματάς και αλλού. Οι προσλήψεις που έγιναν στο ΕΣΥ απάντησα και πιο πριν, έτσι. Ναι, μπορώ, μπορώ να πω και λίγο πιο αναλυτικά στοιχεία τώρα, γιατί είναι και η ερώτηση τέτοια. Τα σύνολα είναι 19.500 προσλήψεις όλων των ειδών και όλων των εργασιακών σχέσεων και για όλο το προσωπικό. Καθαρή εισροή, αύξηση του προσωπικού δηλαδή, αφαιρουμένων των συνταξιοδοτήσεων, 11.500. Και αυτό συγκεκριμένα είχε ως εξής. Εμείς προκηρύξαμε 3.360 θέσεις μόνιμων ειδικευμένων γιατρών, ανέλαβαν υπηρεσία μέχρι που εμείς φύγαμε τον Ιούλιο 2.300. Και όσοι έρχονται τώρα είναι από αυτές τις θέσεις. Σε αυτές δεν περιλαμβάνω τις 940 που προκηρύξαμε τον Απρίλιο και ξαναπροκήρυξαν τώρα το Φλεβάρι. Μιλάω για τα πρώτα χρόνια. Λοιπόν, σε επικουρικούς γιατρούς παραλάβαμε 500, προσθέσαμε άλλους 2.800. Δηλαδή σύνολο 3.300. Και ανανεώναμε τη θητεία αυτών των 500 που είχαν παραλάβει. Σε μόνιμο νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό προσλάβαμε 5.026 άτομα. 3.530 ήταν νοσηλευτικό και λοιπό προσωπικό των κατηγοριών, 340 πληρώματα ασθενοφόρων, 926 ήταν διοικητικό προσωπικό από τον διαγωνισμό του ΑΣΕ58, 130 με 150 για το νοσοκομείο Σαντορίνης και 100 για το νοσοκομείο Παγιοργίου. Από επικουρικό προσωπικό παραλάβαμε περίπου 500 άτομα και προσθέσαμε γύρω στα άλλα 1.700 με διαδοχικές προκηρύξεις και με την πλατφόρμα του ηλεκτρονικού του προσωπικού που είπε προηγουμένως ο κύριος Πατέλης, η οποία εφαρμόστηκε και διευκόλυνε και απλοποίησε πάρα πολύ τα πράγματα. Επίσης, από τον ΟΑΕΔ, μέσα από δύο προγράμματα, το ένα ήταν το ειδικό πρόγραμμα για την υγεία με τους 4.000 που από εκεί ανέλαβαν 3.800 άτομα υπηρεσία, τεράστια ανάσα αυτή για τα νοσοκομεία. Αυτό να υπενθυμίσω, γιατί έχει αξία, ότι είναι το μοναδικό πρόγραμμα του ΑΕΔ, το πρώτο πρόγραμμα του ΑΕΔ, το οποίο οι άνθρωποι πληρώνονται μόνο 5 ευρώ λιγότερα από αυτά που θα έπαιρναν ήταν κανονικοί δημόσιοι υπάλληλοι και όχι το πάρε 400 ευρώ πενθήμερο και σκάσε, ας πούμε, τα προηγούμενα. Ναι, τα stage και, βέβαια, και πληρώνονται και υπερορίες και πληρώνονται και μια σειρά από επιδόματα που υπάρχουν κτλ. Αυτή ήταν πολύ μεγάλη βοήθεια για το σύστημα. Ξεκίνησε για να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα με ιδέα του Αλέξου Τσίπρα να χρησιμοποιήσουμε τα έσοδα από το διαγωνισμό των καναλιών. Όταν τελικά το ΣΤΕ μας έριξε το διαγωνισμό, καταφέραμε και ανακαλύψαμε ότι ο ΑΕΔ είχε ένα τεράστιο αποθεματικό από πίσω, το οποίο δεν το χρησιμοποιούσε, παρά το γεγονός ότι είχε εξοδέψει όλα όσα έπρεπε να δώσει σαν επιδόματα κτλ. Και όμως αυτό το αποθεματικό είχε και το κλωσούσιο τουρνάρα στις τράπεζες. Από αυτό το αποθεματικό πήραμε τα χρήματα και έγινε αυτό το πρόγραμμα. Κατά αναλογία αυτού του προγράμματος υπήρξε και το πρόγραμμα των 5.500 νέων επιστημόνων 23-29, από τους οποίους στο σύστημα υγείας, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήρθαν γύρω στα 800 με 850 άτομα. Έτσι. Και επίσης να προσθέσουμε και τα προγράμματα μέσω του ΚΕΛΠΝΟ, τα οποία το 16 που πήραμε για να ανοίξουμε τις ΜΕΘ και οι οποίοι μετά αντικαταστάθηκαν με μόνιμους ή με επικουρικούς, τα προγράμματα για την ενίσχυση του προσφυγικού, το πρόγραμμα Φίλος 1 και Φίλος 2, όλα αυτά. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε τη μεγάλη ιστορία με τις ΤΟΜΗ, έτσι, που εκεί ανοίξαμε 120
7 τοπικές μονάδες υγείας, προσλάβαμε 1.100 άτομα προσωπικό, υπάρχουν δεσμευμένες πιστώσεις και για τα άλλα 1.700 άτομα, που βέβαια αυτοί δεν προχώρησαν σε καμία επαναπροκήρυξη, όπου δεν είχαμε εμείς ενδιαφέρον, γιατί δεχτήκαμε και ένα πολύ μεγάλο πόλεμο από ελευθεροεπαγγελματίες γιατρούς, από τοπικά συστήματα κτλ. Που υπήρχαν ειδικά στην επαρχία, για να μην προχωρήσει το ζήτημα της πρωτοβάθμιας κτλ. Παρ' όλα αυτά, αυτοί συνεχίζουν και είναι άλλα 1.100. Αυτό είναι το τέτοιο. Και βέβαια τους αφήσαμε και μια σειρά από εκκρεμότητες, τις οποίες δεν τις προχωρούν καθόλου. Έτσι. Δηλαδή, υπάρχει προκήρυξη του 2Κ που αφορούσε το επικουρικό προσωπικό, που είχε προσδευτεί 1.000 άτομα για να μπορέσουν πρακτικά να μονιμοποιηθούν. Την οποία είναι τόσο καιρό κάθεται στα σεκτάρια του ΑΣΕΠ, που έχει τελειώσει, από όσο ξέρω, αλλά δεν ανακοινώνουν τα αποτελέσματα. Υπήρχαν ο προγραμματισμός των 10.000 θέσεων που λέγαμε 2.500 κάθε χρόνο για το 19, 20, 21 και 22. Τις 2.500 που κήρυξαν πέρυσι, τα είπαμε και πριν, μην τα ξαναλέμε. Λοιπόν, και βέβαια αυτή τη στιγμή αυτό που πρέπει και που τα είπαμε και πριν, πρέπει να πιεστεί η κυβέρνηση να αποδεχτεί τον προγραμματισμό που είχαμε κάνει με τη Μαρίζα την Ξενογιανακοπούλου, μετά και τις εξελίξεις με τον κορονοϊό, για την ενίσχυση του ΕΣΥ με το μόνιμο προσωπικό. Εμείς, παρά το ότι κυβερνήσαμε με το μαχαίρι των δανειστών στην πλάτη και με κάποιους τύπους να μας λένε όχι αυτό εκείνο, όχι αυτό το άλλο, παρόλα αυτά καταφέραμε και το ισορροπήσαμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και θα επαναλάβω ότι εάν είχαμε παραδώσει το σύστημα που παραλάβαμε, αυτή τη στιγμή ήδη θα είχαμε καταρρεύσει με αυτή την κρίση. Μάλιστα. Κύριε Παντέλη, να προσθέσω ένα κομμάτι σε αυτό, λίγο έχει σημασία. Βγάλαμε την προκήρυξη για τη Σαντορίνη, την ολοκλήρωσε το Μάρτιο η διοίκηση, την έστειλε στο ΑΣΕΠ και από τότε είναι παγωμένη στον ΑΣΕΠ για ένα νοσοκομείο κρίσιμο που οι 159 θέσεις που είχαμε προκηρύξει θα λύνανε πολλά ζητήματα στη λειτουργία του. Και από τότε έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος και η σημερινή κυβέρνηση δεν προχωράει στην ενίσχυσή του. Να δείτε λίγο το μέγεθος, το πόσο ενδιαφέρονται να ενισχυθούν τα δημόσια νοσοκομεία. Το έχουν αφήσει χωρίς διοικητή το νοσοκομείο της Σαντορίνης, έτσι. Είναι, εκεί έχουν πέσει όλοι λυτοί και δεμένοι για να ξαναγυρίσουμε στην κατάσταση που υπήρχε πριν, με το ιδιωτικό παραμάγαζο που υπάρχει εκεί κάτω, ας πούμε, από το οποίο έκοψε τεράστιο τζίρο βέβαια το νοσοκομείο. Και γι' αυτό δέχτηκε αυτόν τον τεράστιο πόλεμο. Κατανοητό. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Κύριε Παντέλη, η προετοιμασία του συστήματος υγείας ήταν επαρκής? Έγινε η απαραίτητη ενημέρωση και εκπαίδευση του δυναμικού? Αυτό είναι ένα ζητούμενο. Σε αρκετά νοσοκομεία υπήρχε μια εκπαίδευση, υπήρχαν επιτροπές λοιμόξεων που λειτουργούσαν. Θεωρώ όμως ότι υπήρχε μια καθυστέρηση στο ζήτημα της προετοιμασίας. Ενώ θα μπορούσαν πολύ νωρίτερα να είναι προετοιμασμένα τα νοσοκομεία και ειδικά και τα περιφερειακά νοσοκομεία, που και η στελέχωση και η δυναμική είναι λίγο διαφορετική από ό,τι είναι τα μεγάλα νοσοκομεία. Θεωρώ ότι θα έπρεπε πολύ νωρίτερα να ξεκινήσει η διαδικασία. Βρεθήκαμε να κυνηγάμε τις εξελίξεις και θεωρώ ότι όταν κυνηγάς κάτι, ούτε στη διαδικασία της εκπαίδευσης, ούτε στη διαδικασία της ενημέρωσης, λειτουργείς έτσι όπως θα πρέπει να λειτουργήσεις. Όμως, σε κρίσιμα ζητήματα, θεωρώ ότι μια ενημέρωση και μια προετοιμασία, ειδικά για χειρισμούς, πώς φοράμε τις στολές, τα μέτρα ατομικής προστασίας κτλ., στα νοσοκομεία που είναι τα αναφοράς, έχει γίνει. Και γι' αυτό υπάρχει και μια σχετική ανταπόκριση του προσωπικού και έχουμε περιορίσει σε σημαντικό βαθμό τη δυνατότητα του να δημιουργηθούν προβλήματα στο ζήτημα και της νοσηλείας ασθενών με κορονοϊό, αλλά και στη διαδικασία των υποκρουσμάτων. Γενικά όμως θεωρώ ότι εάν είχε μια καλύτερη προετοιμασία χρονικά και ήμασταν προετοιμασμένοι πιο πριν και υπήρχε μια άλλη αντίληψη στον ΕΟΔΗ και στην κυβέρνηση, θα ήταν καλύτερα τα αποτελέσματα. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Πολάκη, έχει υποθεί η ερώτηση, δεν πειράζει να το επαναλάβουμε. Αν θέλετε θα βάλουμε και μια διαφορετική νότα. Επειδή βγαίνουν κατά καιρούς οι νεοδημοκράτες με επικεφαλής τον κύριο Κικίλια και λένε ότι παρέλαβαν ένα ΕΣΥ διαλυμένο. Εάν δεν ισχύει, μπορείτε να μας πείτε τι παραλάβατε και τι παραδώσατε? Επειδή το συζητήσαμε πριν, μπορείτε αν θέλετε να βάλετε μια χρειά στο τι διαφορετικό εσείς θα θέλατε να είχατε κάνει. Δηλαδή, μιλήσατε πριν και είπατε ότι λειτουργούσατε με το μαχαίρι στην πλάτη από τους δανειστές. Αν τέλος πάντων τα δημοσιονομικά πλαίσια ήταν πιο χαλαρά,
τι διαφορετικό θα είχατε κάνει? Νομίζω ότι σε αυτό απάντησα στην πρώτη ερώτηση, που ήταν η τελείως διαφορετική κατανομή της χρηματοδότησης του δημόσιου χρήματος σε σχέση με το πώς πρέπει να είναι οργανωμένο το σύστημα. Αλλά εκτός από το προσωπικό, κάναμε και άλλα πράγματα, έτσι. Γιατί παραλάβαμε ένα σύστημα το οποίο είχε όριο δαπανών 1,5 δις και το φτάσαμε στα 2 δις, έτσι, εν μέσω μνημονίων. Όριο δαπανών, το πόσο μπορούν να ξοδεύουν τα νοσοκομεία. Παραλάβαμε ένα δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο είχε το 2014, τα νοσοκομεία είχαν 734 εκατομμύρια χρέη. Έτσι, 734 εκατομμύρια, πώς το λένε, χρέος το νοσοκομείο. Και το 2018, 31/12/18, παραδώσαμε νοσοκομεία με 260 εκατομμύρια ταμιακό πλεόνασμα. Και το 2019 πάλι κάπου εκεί ήταν το πλεόνασμα. Το είχαν βάλει, είχε χαμηλώσει, αλλά πάλι έβγαιναν λόγω του εξαμήνου της διακυβέρνησής μας πάλι πλεονασματικά. Αυτό δεν είχε γίνει ποτέ στην ιστορία του ελληνικού κράτους. Έτσι. Τα νοσοκομεία έβγαιναν πάντα ελληματικά. Ήταν η πρώτη χρονιά που, το 2016, ήταν η πρώτη χρονιά στην ιστορία του ελληνικού υγειονομικού συστήματος που τα νοσοκομεία βγήκαν με 35 εκατομμύρια ευρώ θετικό ταμιακό πλεόνασμα. Δηλαδή, ξεπλήρωναν ό,τι είχαν αγοράσει και τους έμεναν και αυτά. Λοιπόν, επίσης, κάναμε μια τεράστια αύξηση της χρηματοδότησης από το ΝΕΟΠΗ προς τα νοσοκομεία. Έτσι, από τα 80 εκατομμύρια ευρώ του 2014 στα 670 εκατομμύρια του 2018 και στα 640 του 2019, το οποίο έδωσε μια τεράστια ρευστότητα στα νοσοκομεία και μπόρεσαν, ας πούμε, να ανταποκριθούν. Για να μην πω τα αυτά που λέμε όλα με την καθολική πρόσβαση των ασφάλιστων που εμείς το κάναμε για την κατάργηση του, του πεντάευρου, για την αποπληρωμή όλων των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, ότι πήραμε ένα ΝΕΟΠΗ ο οποίος είχε ληξιπρόθεσμα χρέη 2 δις 100 εκατομμύρια και τον παραδώσαμε με 150 εκατομμύρια ευρώ, ούτε τα τρέχοντα, ας πούμε. Έτσι. Λοιπόν, τις διαγραφές των ανασφάλιστων που είπε προηγουμένως ο κύριος Παντέλης, το οποίο ήταν μια τεράστια οικονομική ανάσα. Και βέβαια, να μην ξεχάσουμε, ένα τεράστιο πρόγραμμα ενίσχυσης, γιατί αυτά ήταν τα οικονομικά που είπα πριν, για το προσωπικό τα είπαμε, αλλά υπήρχε και ένα τεράστιο πρόγραμμα ενίσχυσης της υλικοτεχνικής υποδομής των νοσοκομείων. Έτσι, το οποίο ήταν ύψους 220 εκατομμύρια ευρώ με χρήματα από το αποθεματικό του Υπουργείου που για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκε για να αγοραστούν προμήθειες και εξοπλισμοί, με χρήματα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων εθνικών πόρων του Υπουργείου Υγείας που πάλι για πρώτη φορά διατέθηκε τόσο μαζικά, γιατί μόνο για ΕΣΠΑ τρέχαμε, για τίποτα άλλο. Στους εθνικούς πόρους ποτέ, επειδή είχε μια διαφορετική διαδικασία, ποτέ δεν το είχαν αξιοποιήσει. Μιλάμε για πάνω από 40 εκατομμύρια ευρώ γι' αυτό. Μιλάμε για τη χρηματοδότηση της περιφέρειας Αττικής, που ήταν η πρώτη φορά και αυτό που έγινε, μια περιφέρεια να δώσει και τώρα έχει τον Μπατούλη και βγαίνει και λέει ότι εμείς δεν θα το κάνουμε ξανά αυτό, θα δίνουμε μόνο χρήματα από ΕΣΠΑ για την στήριξη του νοσοκομείου, που έτσι εξοπλίονται με μηχανήματα σύγχρονης τεχνολογίας και αντικαθιστώνται σε όλα τα νοσοκομεία της Αττικής. Υπήρχε ότι δώσαμε από το αποθεματικό, από το υπερπλεώνασμα του 18, δώσαμε 23 εκατομμύρια στα ογκολογικά νοσοκομεία και στο λαϊκό. Έτσι αγοράστηκε το ρομποτικό μηχάνημα στο Μεταξά της ρομποτικής χειρουργικής. Από αυτά τα χρήματα αγοράστηκαν δεύτερο ακτινοθεραπευτικό στον Άγιο Σάβα. Μπήκανε μηχανήματα που για πρώτη φορά είχαν μπει είτε από αυτή τη χρηματοδότηση είτε από το χρηματοδότηση της Δούρου σε νοσοκομεία δημόσια. Υπάρχει μια εξέλιξη με το CyberKnife, το οποίο μπλοκαρίστηκε και δεν φαίνεται να το δικαστικά, δηλαδή, να το ξεμπλοκάρει ο Πατούλης. Ένα μηχάνημα μιας ειδικής ακτινοθεραπείας, να το πούμε έτσι, που δεν είχε το δημόσιο σύστημα υγείας. Ήταν ο διαγωνισμός των 19 αξονικών τομογράφων που για πρώτη φορά έγινε, ας πούμε, και που μπαίνουν ήδη, έχουν μπει περισσότεροι σε πολλά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα, ας πούμε, με πληρωμή από τα αναμενόμενα έσοδα του ΕΟΠΗ, ένα πρωτοποριακό διαγωνισμό που δεν είχε γίνει άλλη φορά και που θα προχωρούσαμε και σε αντίστοιχο διαγωνισμό και για τους μαγνήτες αν παραμέναμε στην κυβέρνηση. Είναι όλα αυτά
Είναι τα άγωνα αγροτικά. Θα ξεχάσουμε ότι τα άγωνα αγροτικά ήταν άδεια τα περισσότερα όταν αναλάβαμε και όταν φύγαμε. Είναι σχεδόν γεμάτα όλα, γιατί επαναφέραμε το επίδομα του αγώνου. Το να, επαναφέραμε το ακόμα και στρατιωτικός να είναι και φαντάρος να είναι, πάλι θα πληρώνεται, μπορεί να κάνει και εφημερίες, θα παίρνει και το άγωνο. Και έτσι γεμίσανε όλα τα νησιά και τα βουνά που δεν είχαν να δουν γιατρό πάνω από 5, 6 και 7 χρόνια, ας πούμε. Αλλά ακόμα και τις καλές εποχές δεν πηγαίνανε, γιατί πραγματικά δεν υπήρχε και το κίνητρο. Είναι εκατοντάδες τα πράγματα τα οποία έγιναν και γι' αυτό μιλάμε σήμερα και με μια κατάσταση που να μπορέσουμε να, πώς το λένε, να αντιμετωπίσουμε αυτή την κρίση. Βέβαια, ανοίξαμε και ένα τεράστιο μέτωπο απέναντι σε όλη τη διαφθορά του χώρου της υγείας και αυτός ήταν και ο λόγος που δεχτήκαμε και εγώ σε προσωπικό επίπεδο μια τεράστια επιχείρηση και σπήλωση προσωπικής και δολοφονίας χαρακτήρα. Γιατί βάλαμε το μαχαίρι εμείς στον τομέα της υγείας, το μαχαίρι το βάλαμε και έφτασε στο κόκαλο κοντά και στείλαμε πάρα πολλές υποθέσεις στη δικαιοσύνη, οι οποίες αυτή τη στιγμή ακόμα ψάχνονται, ακόμα εξελίσσονται. Κάποιες έχουν παράξει αποτέλεσμα. Αλλά με τους ρυθμούς της ελληνικής δικαιοσύνης, δυστυχώς κάποιοι μπορούν ακόμα και σήμερα να χορεύουν, ενώ είναι βαθιά λερωμένοι και έχουν βάλει πολύ βαθιά το χέρι στο χρυσάφι του συστήματος και το κατά ατομική περιουσία. Και βέβαια, να πούμε μια κουβέντα γι' αυτό, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας έχει στα χέρια της αυτή που αντικατέστησε την ελληνική επιθεώρηση. Έχει δεκάδες πορίσματα στα χέρια της αυτή τη στιγμή, για τα οποία και αυτοί δεν έχουν παίξει πενιά. Μάλιστα. Τα οποία βέβαια να μην νομίζει κανένας ότι τα ξεχνάμε. Μάλιστα. Ή θα τα ξεχάσουμε στο μέλλον. Να προσθέσω κάτι σε αυτό σημαντικό. Ναι. Ότι για πρώτη φορά οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία πληρώνονται στην ώρα τους. Έχουν σταματήσει οι επισχέσεις που κάναμε για να πληρωθούμε και τακτοποιήθηκαν και οφειλές με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, ειδικά εφημεριών γιατρών, από το 9, από το 8, από το 11, από το 12 και εργαζομένων. Ένα κόστος πάρα πολύ σημαντικό. Και ότι καταφέραμε να πληρωνόμαστε στο μήνα μας, το αυτονόητο για κάποιους, το αυτονόητο να πληρώσει, να δουλεύει τη νύχτα σου και να την πληρώσει μετά από ένα μήνα. Ναι. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, εγώ είμαι 27 χρόνια υπάλληλος, έγινε για πρώτη φορά με την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό, κατά την άποψή μου, δείχνει και το πώς ήθελε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να φερθεί απέναντι στους εργαζόμενους του εθνικού συστήματος, αναγνωρίζοντας τη δυναμική τους και τη δουλειά που προσφέρει στο σύστημα. Κατανοητό. Μια που μου το θύμισε, γιατί είναι πολλά και όντως δεν τα θυμάται κανείς όλα. Γιατί να το πω και με νούμερα αυτό που είπε ο Παντέλης τώρα, ότι το 2015 το κονδύλι των εφημεριών ήταν 290, εφημεριών υπεροριών για γιατρούς και προσωπικό ήταν 297 εκατομμύρια ευρώ. Το 2016 ήταν 335, το 2017 345, το 2018 357 εκατομμύρια ευρώ και έτσι παρέμεινε και το 2019. Δώσαμε αύξηση 10% σε εφημερίες, 10 με 15% στις υπερορίες. Δόθηκαν περίπου 40 με 45 εκατομμύρια από παλιά χρέη εφημεριών ή υπεροριών που μας τα έχει αφήσει η κυβέρνηση Σαμαρά που έτρεχε με ανάπτυξη. Λοιπόν, και επίσης να μην ξεχάσουμε και τα 230 εκατομμύρια ευρώ αναδρομικά στους νοσοκομιακούς γιατρούς με πολιτική απόφαση, γιατί εκεί δεν υπήρχε δικαστική απόφαση, που ήταν πρακτικά η περικοπή του πρώτου μνημονίου. Αυτό ήταν 230 εκατομμύρια ευρώ και δόθηκαν με πολιτική απόφαση. Δυστυχώς δεν προλάβαμε, γιατί είχαμε και κάποιες άλλες εσωτερικές αντιπαραθέσεις με αυτό, να δώσουμε κάποια χρήματα που μπορούσαμε και έπρεπε να δοθούν και ειδικά στις προϊσταμένες νοσηλευτικής υπηρεσίας με την περικοπή του επιδόματος ευθύνης κτλ. Δεν πειράζει, την άλλη βόλτα. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, την οποία θα μου την απαντήσετε και οι δύο, με πρώτο τον κύριο Παντέλη. Μπορεί η τρέχουσα υγειονομική κρίση να αποτελέσει πρόσχημα για την περαιτέρω περιστολή εργασιακών δικαιωμάτων? Ήδη η κυβέρνηση μετουσιώνει την κρίση σε ευκαιρία εφαρμογής νεοφιλελεύθερων αντεργατικών μέτρων. Τι προτίθεται να κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ επ' αυτού? Όποιος παρακολουθεί λίγο τα εργασιακά, είναι ξεκάθαρο πλέον ότι αντί η κρίση να είναι μια αφορμή για να ενισχυθούν οι δομές, να ενισχυθεί το σύνδεμα των εργαζομένων, ενώ υπάρχει και το μαξιλάρι του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πλέον δεν υπάρχει και η δημοσιονομική προσαρμογή, αυτοί έχουν επιλέξει ξεκάθαρα, όποιος παρακολουθεί τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του κ. Βρούτσι, να μετακυλήσουν το κόστος στους εργαζόμενους.
Δεν είναι μόνο η διαδικασία με τα οικονομικά, είναι και τα συνδικαλιστικά, είναι και οι ελευθερίες, είναι και το νομοσχέδιο για τις συναθρήσεις και για, και για το πλαίσιο των κινητοποιήσεων και των δράσεων. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία το πρόγραμμα νόμος και τάξη θα το επεκτείνει συνολικά και στο θέμα της, στο χώρο της εργασίας, με ένα στόχο να υπάρξει περιστολή δικαιωμάτων. Είναι προφανές ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθεί απέναντι σε αυτό. Τουλάχιστον συνδικαλιστικά οι δυνάμεις του ΣΥΡΙΖΑ θα βρεθούν απέναντι σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θα το αποδεχτούν και ήδη έχουν ξεκινήσει στους χώρους δουλειάς και κοινοβουλευτικά το κόμμα μας, αλλά και οι εργαζόμενοι με το συνδικάτο μας στη ΓΕΣΕΕ και στα τοπικά σωματεία να δίνουμε τη μάχη να μην μετακυλιστεί το κόστος στους πολίτες, ώστε να δώσουμε μια δυνατότητα να γίνει κατανοητό ότι μπορεί να ξεπεραστεί η κρίση χωρίς να υπάρξουν επιβαρύνσεις στους εργαζόμενους. Αυτό, κατά την άποψή μου, είναι το μήνυμα που θα δώσουμε στην κοινωνία. Υπάρχουν και τα εργαλεία, υπάρχουν και οι δυνατότητες οικονομικές. Κάθε άλλο είναι αυτό που εξυπηρετεί τη Νέα Δημοκρατία, ήταν στο σχεδιασμό της, να περιορίσει επιπλέον τα δικαιώματα. Φανταστείτε ότι πριν την κρίση, με το που άλλαξε και έγινε κυβέρνηση, άρχισε να ξυλώνει το pullover θετικών εργασιακών παρεμβάσεων που είχαν κάνει την προηγούμενη περίοδο και με την επέκταση των συμβάσεων, των συλλογικών, αλλά και γενικότερα με τις θεσμικές παρεμβάσεις που έγιναν τις προηγούμενες περίοδου. Είναι προφανές, θα βρεθούμε απέναντι εμείς ενισχύοντας τους εργαζόμενους, αυτοί ενισχύοντας τους επιχειρηματίες και το κεφάλαιο όπως είναι η επιλογή τους. Μάλιστα. Κύριε Πολάκη, στην απάντησή σας, πάρτε μας λίγο και το τι κάνουν άλλες χώρες οι οποίες πλήττονται από τον κορονοϊό. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια... πώς το λένε, είμαστε η χώρα της Ευρώπης η οποία έχει πάρει το χαμηλότερο σε σχέση ως ποσοστό του ΑΕΠ ύψος μέτρων για τη στήριξη των εργαζομένων. Έτσι. Σε μια σειρά από χώρες της Ευρώπης έχουν, πώς το λένε, τα κονδύλια τα οποία έχουν δεσμευτεί ή έχουν εκταμιευτεί για τη στήριξη της οικονομίας και των εργαζομένων ξεπερνούν το 10, 15 και 20% του ΑΕΠ. Εμάς εδώ, έτσι, ουσιαστικά μιλάμε για περίπου ένα 2% του ΑΕΠ με τα τελευταία που ανακοίνωσαν ότι είναι τα δηλαδή, όταν έχεις μια σειρά από χώρες οι οποίες αναλαμβάνει ο κρατικός προϋπολογισμός να πληρώσει από το 65 μέχρι το 95% των μισθών των ιδιωτικών εταιριών που μειώνεται ο τζίρος τους ή κλείνουν λόγω του κορονοϊού. Και εδώ έχεις το Βρούτσι να σου λέει ότι σε βάζω σε αναστολή και σου δίνω ένα 800. Έτσι. Ή στις επιχειρήσεις που απλά μειώνουν τον τζίρο αλλά δεν κλείνουν, σου λέει βάλτους περιτροπής εργασίας και 50% το μισθό. Δηλαδή εδώ έχουμε μια εντελώς διαφορετική αντίληψη προστασίας των εργαζομένων από ό,τι συμβαίνει σε μια σειρά άλλες καπιταλιστικές επίσης χώρες της Ευρώπης. Έχουν δημοσιευτεί και μια σειρά από στοιχεία από όσο έχω δει που είναι πίνακες που δείχνουν τι αποκαθιστά, ας πούμε, δηλαδή ας πούμε στη Σουηδία έχουμε αναπλήρωση 95% του μισθού, στη Γαλλία αναπλήρωση 100% του μισθού των εργαζομένων σε επιχειρήσεις που ανέστηλαν τη λειτουργία τους, στην Ιταλία έχει αναπλήρωση 80% του μισθού για επιχειρήσεις με πάνω από 5 εργαζόμενους. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αναπλήρωσε 80% του μισθού. Στη Δανία αναπλήρωσε 75% του μισθού. Στην Πορτογαλία 75%. Στην Ιρλανδία 70% του μισθού για 12 εβδομάδες. Στη Γερμανία το έχει αναπλήρωση 60-67%. Η IG Metal πέτυχε μια συμφωνία αναπλήρωση του 80% του μισθού με το 20% να το πληρώνουν οι εργοδότες. Έτσι, αυτή είναι η κατάσταση στην Ευρώπη. Και βέβαια όταν κάνεις τη σύγκριση με εδώ είναι δραματική. Όπως επίσης και η δέσμευση των κεφαλαίων που υπάρχει. Αλλά εγώ τώρα εδώ θέλω να πω, γιατί το πράγμα αυτό θα χοντρίνει πολύ. Οι οικονομικές, ακόμα να το πούμε και αλλιώς, ακόμα και σε 10 μέρες να τελείωνε το θέμα, έτσι, υπάρχει μια τεράστια μαχαιριά στην οικονομία, που δεν θα τελειώσει σε 10 μέρες, ούτε εδώ, ούτε σε όλη την Ευρώπη, ούτε σε όλο τον κόσμο. Έτσι. Εμείς εδώ κινδυνεύουμε να χαθεί, όχι να έχουμε μια ύφεση 5%, έτσι. Εμείς εδώ κινδυνεύουμε να χαθεί σε μια χρονιά ένα 20% του ΑΕΠ μας. Έτσι.
κατά μετριοπαθείς εκτιμήσεις. Δηλαδή, εγώ σας λέω το εξής, ότι συνεχίζεται αυτή η κρίση και το Μάιο. Θα έχουμε τουρισμό τον Ιούλιο, θα έχουμε τουρισμό τον Αύγουστο. Αυτό ξέρετε τι σημαίνει. Αυτό σημαίνει καταστροφή πολλολογιών, διότι το εισόδημα που μπαίνει από τον τουρισμό τροφοδοτεί και μια σειρά από άλλους κλάδους της οικονομίας. Έτσι. Επίσης, οι αγρότες και οι παραγωγοί θα μπορέσουν να καλλιεργήσουν. Είναι πολλά. Και ποιοι θα τα αγοράσουν αυτά που θα καλλιεργήσουν. Έτσι. Πού θα απορροφηθούν. Με τι αγοραστική δύναμη. Γι' αυτό είναι, δηλαδή, εδώ θα κριθούν συνολικά πολιτικά σχέδια. Και η ελληνική κοινωνία θα κληθεί να πάρει αποφάσεις. Διότι από τη μια μεριά έχεις αυτό που κάνει μια δημοκρατία, που είναι βλέποντας και κάνοντας, έτσι, βλέποντας και κάνοντας, προσπαθώντας να διαφυλάξει τα κεκτημένα των ισχυρών αυτής της χώρας και τη θέση της στην κουτάλα της εξουσίας, δεν στηρίζει την εργασία. Με το να μην στηρίξει τους εργαζόμενους όμως, εάν μειώσεις την αγοραστική δύναμη και δεν την καλύψεις, αυτό σημαίνει ότι μειώνεις τη ζήτηση και μπαίνεις σε ένα τεράστιο σπιράλ καινούργιας ύφεσης. Αυτά που τραβήξαμε και παλιότερα και με πολύ χειρότερο τρόπο. Έτσι, αυτή είναι η ιστορία. Διότι εδώ επενδύσεις ξένες δεν θα έρθουν φέτος με αυτή την κακομοιριά. Έτσι. Τουρισμός δεν θα έρθει φέτος. Άρα τι σου μένει. Σου μένει δημόσια έργα. Δημόσια έργα, επανεκκίνηση των προγραμμάτων και όχι αυτό που έκανε ο Καραμαλής που τα έχει σταματήσει όλα, έτσι, από το μετρό της Θεσσαλονίκης μέχρι το Πάτρα Πύργος, μέχρι την τέταρτη γραμμή του μετρό, μέχρι το εσύ μαζεύεται, ας πούμε, για να επαναδιαπραγματευτούν τους όρους και τις προϋποθέσεις, διάβαζε μίζες δηλαδή. Λοιπόν, σου μένουν τα δημόσια έργα τα οποία πρέπει να ξεκινήσουν για να δώσουν απασχόληση, να πυροδοτήσουν κύκλο εργασιών και η εσωτερική ζήτηση, δηλαδή η αγοραστική δύναμη του καθενός. Αν αυτό δεν το πληρώσει, ναι, πρέπει να το πληρώσει και στους ιδιωτικούς υπαλλήλους και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις, πρέπει να το αναλάβει ο κρατικός προπολογισμός. Και για ένα και για δύο και για τρεις μήνες. Δηλαδή δεν κατάλαβα. Εάν δεν πάρουμε τώρα αυτά τα χρήματα από το μαξιλάρι, πότε πρέπει να τα πάρουμε. Για ποιο λόγο πρέπει να τα πάρουμε. Εγώ δεν είπα να πάρουμε και τα 35-37, αλλά τα 12-13 γιατί δεν πρέπει να κατευθυνθούν εκεί. Για να στηρίξουν τους εργαζόμενους, άρα και τη ζήτηση, προκειμένου να συνεχίσει η οικονομία να λειτουργεί. Γιατί αλλιώς δεν θα ζήσουμε εποχές μνημονίου, θα ζήσουμε εποχές κατοχής. Γερμανικής κατοχής, αν συνεχίσει το πράγμα. Και μια που είπα γερμανική κατοχή. Υπάρχουν δανειακές υποχρεώσεις, κύριε Πολάκη. Λοιπόν, εντάξει, αυτά, κοιτάξτε τώρα, σε μία αυτά υποκανονικές συνθήκες, έτσι. Σε μία κατάσταση στην οποία βγαίνει και ο Ντράγκη και λέει, ποιος ο Ντράγκη τώρα, έτσι, που βάσταγε τα λεφτά το προηγούμενο διάστημα, δεν μας έβαλε στο QE, το ένα άλλο κτλ. Και έβγαινε και λέει ότι πρέπει να στηρίξουν οι κρατικοί προϋπολογισμοί και τέτοια. Κοιτάξτε, εδώ στην Ευρώπη τώρα, το δίλημα θα είναι, θα τυπωθεί ομόλογο, θα τυπωθεί χρήμα. Γιατί αυτό το ζήτημα τώρα. Έτσι. Κύριε Πολάκη, ελάτε να πάμε στην επόμενη ερώτηση. Την οποία την απαντάτε κι εσείς. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη δυσκολία για προμήθεια υλικών αυτοπροστασίας του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού. Η αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι φαντασίωση. Κολλάει και σε αυτά που λέγαμε πριν λίγο. Έχοντας αυτά ως δεδομένα, δεν θα έπρεπε σαν χώρα να στηρίξουμε την εγχώρια βιομηχανία ώστε να μην εξαρτώμαστε από τις εισαγωγές. Ποιος θα απαντήσει πρώτος? Εσείς απαντάτε. Λοιπόν, συμφωνώ και επαυξάνω και τα λέω από την πρώτη μέρα όπου βρεθώ και όπου σταθώ. Αυτή τη στιγμή ζούμε ένα μεγάλο παιχνίδι κερδοσκοπίας. Έχουν δεκαπλασιαστεί και χιλιαπλασιαστεί τιμές υλικών που υπάρχουν. Αποκαλύψαμε και διάφορα πράγματα και χθες το βράδυ, ας πούμε, η ΕΚΤΗ είπε, προχωράει σε αγορά, ας πούμε, μασκών αυξημένης προστασίας της FFP3 με 16 και 17 ευρώ, όταν πριν από 1,5 μήνα κάνανε 5 ευρώ, ας πούμε. Λοιπόν, και που τους είχε προμηθευτεί και το Πανεπιστημιακό των Ιωαννίνων με αυτόν τον τρόπο. Όλα τα λαμόγια και όλοι οι μαυραγορίτες που σε τέτοιες κρίσεις πάντα βγαίνουν και πάντα υπάρχουν, προσπαθούν να οικονομήσουν όσο μπορούν περισσότερα. Γι' αυτό και μιλάμε καταρχήν ότι έπρεπε να μπει διατίμηση σε αυτά τα είδη.
Έτσι. Έπρεπε να υπάρξει κρατική διατίμηση αυτά τα είδη και στα μέσα της ατομικής προστασίας του ευρύτερου πληθυσμού, αλλά και στο θέμα των αγορών που πρέπει να κάνει το κράτος για να θωρακίσει το υγειονομικό σύστημα. Και πραγματικά βλέπεις διάφορα πράγματα τα οποία είναι τρελά. Ας πούμε, να μπλοκάρει παραλαβές για άλλες χώρες, η Γερμανία, η Τσεχία, δεξιά και αριστερά κτλ. Που δείχνουν ότι προφανώς και δεν υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη ανάμεσα στους λαούς. Ή όταν έβλεπες τους Ιταλούς να ζητάνε αναπνευστήρες και να μην τους δίνουν οι Γερμανοί, οι Ντράγκερ, οι Κινέζοι τους δώσανε κτλ. Είναι προφανές ότι, και εγώ γι' αυτό επανέφερα και όχι μια φορά αλλά σε 3-4 παρεμβάσεις μου, ότι ένα μεγάλο δίδαγμα αυτής της κρίσης είναι ότι πρέπει να ξαναφέρουμε στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας και της διεκδίκησης τη δημιουργία εθνικής φαρμακοβιομηχανίας και εθνικής βιομηχανίας παραγωγής κάποιων βασικών υλικών για το υγειονομικό σύστημα, για να είμαστε θωρακισμένοι. Προφανώς και μπορούν και ελληνικές, γιατί οι ελληνικές βιοτεχνίες δεν μπορούν να παράξουν τις στολές προστασίας. Έτσι. Δεν μπορούν να τις παράξουν. Ή τις μάσκες ή μια σειρά από όλα αυτά τα πράγματα. Φυσικά και μπορούν να τα παράξουν. Έτσι. Δεν υπήρχε, το θέμα είναι ότι εδώ το σύστημα έτσι, στήθηκε για να κονομάνει έμποροι, όχι να κονομάνει παραγωγή. Αυτό είναι το θέμα. Έτσι. Έτσι έχει στηθεί όλο το σύστημα εδώ, ας πούμε. Και ειδικά και από την περίοδο του Σιμίτη και εδώ, ας πούμε. Υπήρξε μια διαχρονική καταστροφή της παραγωγικής βάσης της ελληνικής οικονομίας, ας πούμε, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μεταπράτες και οι έμποροι. Σαφώς και μπορούν να παράγουν και ήδη αυτές τις μέρες παράγονται. Παράγονται. Και αντισηπτικά και διαλύματα και κάποιες μάσκες και κάποια φόρμες και τα λοιπά έχουν μπει μπροστά κάποιες τέτοιες βιοτεχνίες που δεν φτάνει βέβαια γιατί δεν μπορεί να το στηρίξει. Αλλά πρέπει να ξαναβάλουμε το ζήτημα έτσι, γιατί δεν υπάρχουν εργοστάσια του στρατού τα οποία μπορούν να μας καλύψουν σε μια σειρά από πράγματα και σε φάρμακα αλλά και σε είδη τέτοιας προστασίας. Πρέπει να δούμε πάρα πολύ σοβαρά και να ενταχθεί στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ αυτό το κομμάτι της, και όσο αφορά το υγειονομικό σύστημα, δηλαδή της εθνικής φαρμακοβιομηχανίας που θα παράγει 50, 60, 70 δραστικές ουσίες, βρέξει, χιονίσει, έτσι κι αλλιώς, και να είμαστε θωρακισμένοι ως χώρα για αυτό το πράγμα και από τις τεχνητές ελλείψεις που δημιουργούνται, αλλά και μια σειρά από υγειονομικά υλικά τα οποία είναι τα συνήθης και πλατιάς κυκλοφορίας και που δεν μπορούμε να κρεμόμαστε πάντα από εμπόρους εισαγωγής, Κινέζους, Αιγυπτίους, Ισραηλινούς, Γερμανούς, δεν ξέρω και εγώ τι. Κατανοητό. Κύριε Παντέλη, ποια μέτρα θα πρέπει να ληφθούν για την αναβάθμιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας μετά τη λήξη της πανδημίας? Θα μου πείτε, σας πω ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να λάβει κανένα μέτρο μετά τη λήξη της πανδημίας ενίσχυση του ΕΣΥ, διότι ο στόχος της είναι η αποδόμηση και η συρρήκνωση. Ενώ αυτή τη στιγμή η ανάγκη είναι για ενίσχυση με προσωπικό, ενίσχυση με χρηματοδότηση, με ενίσχυση πρωτοβάθμιας, από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον ούτε στο σχεδιασμό της και στο πρόγραμμά της, γιατί αυτή τη στιγμή να σας πω ότι η πρώτη συνάντηση που κάναμε με τον κύριο Κικίλια ήταν πολύ αποκαλυπτική, επειδή ο άνθρωπος, εμείς θα εφαρμόσουμε το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γι' αυτό μας ψήφισε ο ελληνικός λαός, εμείς ξεκινάμε να το εφαρμόζουμε. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Σημαίνει συρρήκνωση δημοσίου νοσοκομείου, περιορισμός του ρόλου του δημοσίου, να σας πω ότι οι τόμοι, γιατί δεν αναπτύσσονται? Γιατί οι τόμοι είναι ένα κομμάτι του δημοσίου το οποίο μπαίνει σε μια διαδικασία που μέχρι στιγμής ήταν ιδιωτικοποιημένη σε ένα μεγάλο βαθμό και διεκδικεί κομμάτι υπέρ του δημοσίου. Γιατί δεν αναπτύσσουν τις υπόλοιπες 120? Γιατί ο στόχος είναι να μην αναπτυχθεί αυτό προς όφελος του ιδιωτικού τομέα. Η μη ανάπτυξη υπηρεσιών και ο στόχος να μπει ο ιδιωτικός τομέας στο δημόσιο είναι ο στόχος υπέρ της ιδιωτικοποίησης και να κερδίζουν οι ιδιώτες από ένα κομμάτι που μέχρι τώρα κέρδιζε το δημόσιο. Αυτό λοιπόν είναι το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας και κατανοείται ότι θα υπάρχει μια στήριξη για τα βασικά και εκεί που θα πρέπει το δημόσιο να βγει μπροστά και να διεκδικήσει ρόλο και ύπαρξη θα υπονομεύεται και οικονομικά και σε επίπεδο στελεχικού δυναμικού. Το ζήτημα των μονάδων είναι χαρακτηριστικό. Γιατί δεν αναπτύσσουμε τις μονάδες του δημοσίου? Γιατί ο στόχος είναι να έχει κομμάτι ο ιδιωτικός τομέας. Και κατά άποψή μου η έννοια του συμπληρωματικού σαν θέση που έχουμε, θα πρέπει να είναι στη δικλίδα του να μην είναι κυρίαρχος. Γιατί αυτή τη στιγμή σε πάρα πολλά ζητήματα, ειδικά σύγχρονης τεχνολογίας, έχει επιτραπεί να είναι κυρίαρχος ο ιδιωτικός τομέας εις βάρος του δημοσίου. Αυτό κατά άποψή μου, και αν με το καλό ξαναέρθει ο ΣΥΡΙΖΑ στα πράγματα, θα πρέπει να το αλλάξει και πολιτικά.
Ο συμπληρωματικός λόγος πρέπει να έχει τον πρώτο λόγο το δημόσιο και ο συμπληρωματικός να είναι πραγματικά συμπληρωματικός και όχι το δημόσιο να απέχει από δραστηριότητες και λειτουργίες προς όφελος του ιδιωτικού τομέα. Είναι προφανές ότι η Νέα Δημοκρατία δεν έχει σχέδιο, αν θέλετε, ενίσχυση και αναβάθμιση του ΕΣΥ. Αρκούς υπονόμευσης και συρρήκνωσής του. Μάλιστα. Κυρία Πολάκη, αν ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ στη διακυβέρνηση της χώρας, θα είχε διαφορετική πρακτική αντιμετώπιση της κρίσης του κορονοϊού? Θα έκλεινε τόσο νωρίς την κυκλοφορία? Πόσα κρεβάτια ΜΕΘ θα είχε? Τι και πόσο προσωπικό θα προσλάμβανε? Τα απαντάω κωδικά, γιατί πολλά έχουν υποθεί πριν. Ναι, θα έκλεινε τα σχολεία, τα πανεπιστήμια, τους χώρους συναισθίασης και βέβαια με την ίδια ημερομηνία και τους χώρους των θρησκευτικών τελετών. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, θα είχαμε τα κρεβάτια που σας είπα πριν και που τους έκανα πρόταση για να αναπτύξουν, τα τουλάχιστον 1.200 με τον τρόπο που είπα ότι έπρεπε να αναπτυχθούν. Και εννοείται ότι αν ήμασταν στην κυβέρνηση θα είχαμε ήδη ένα μεγάλο κομμάτι των μόνιμων προσλήψεων που είχαμε προγραμματίσει από πέρυσι, θα είχαν αναλάβει υπηρεσία και από εκεί και πέρα νομίζω ότι με ενισχυμένο από αυτό το προσωπικό που θα είχε προσληφθεί, παρόλα αυτά θα χρειαζόταν μια μεγάλη ενίσχυση επικουρικού προσωπικού πάνω από 3.000 με 3.500 για να μπορέσεις να αντιμετωπίσεις την κατάσταση μιας πανδημίας η οποία θα πάρει διαστάσεις. Μάλιστα. Πέρα δηλαδή από τις 4.000 με 5.000 που ήδη θα υλοποιούσαμε των μόνιμων προσλήψεων και δεν θα το είχαμε αναστείλει όπως έκανε ο κ. Μητσοτάκης μόλις ανέλαβε. Μάλιστα. Ωραία. Τελευταία ερώτηση, μου την απαντήσετε και οι δύο, και παρακαλώ σύντομα, γιατί έχουμε ξεφύγει εντελώς από το χρόνο. Έχουμε ήδη δύο περιπτώσεις στην Βόρεια Ελλάδα που πέθαναν στο σπίτι τους και τουλάχιστον άλλες δύο περιπτώσεις στην Αθήνα που ενώ ο ΕΟΔΗ τους έλεγε να κάτσουν σπίτια τους, τελικά και οι δύο όταν με δική τους πρωτοβουλία πήγαν σε δημόσια νοσοκομεία διαγνώστηκαν με τον ιό. Τι γίνεται με τον ΕΟΔΗ? Γιατί αρνείται στον κόσμο να πάει στα νοσοκομεία, κύριε Παντέλη? Φαίνεται ότι υπάρχει ένα σχέδιο να υπάρξει μία παραμονή του κόσμου στα σπίτια του, διότι από ό,τι φαίνεται έχουν κατανοήσει ότι αυτή τη στιγμή το σύστημα έχει τις δυσκολίες του και δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως, αλλά κατά την προσωπική μου άποψη είναι και ένα ζήτημα το οποίο θέλει κουβέντα. Καταρχήν αυτή τη στιγμή είναι πολύ σημαντικό ότι δεν έχει μπει πρωτοβάθμια στην αντιμετώπιση και στη διαχείριση των περιστατικών. Αυτό. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω. Κέντρα υγείας, οι μονάδες του παιδί, δηλαδή εγώ μένω στο Περιστέρι και έχω κάποια σύμπτωμα. Αν πάρω τηλέφωνο, γιατί δεν μπορώ να πάω στη μονάδα του παιδί ή στο κέντρο υγείας που δουλεύει μέχρι τις 10 η ώρα να δω τη διαδικασία και πρέπει να πάω στο εφημερεύο νοσοκομείο? Είναι προφανές λοιπόν το ότι επειδή φοβούνται ότι μεγάλος αριθμός πολιτών θα προσεγγίσει τα νοσοκομεία και σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν αναπτύξει τις υπηρεσίες. Κυρία, η οποία πέθανε στην Καστοριά, μιλάμε για ένα νοσοκομείο το οποίο βρισκόταν στην ώρα της κατάρρευσης λόγω του ότι μεγάλος κομμάτι αριθμού εργαζομένων είχε τεθεί εκτός. Και να σας θυμίσω ότι στην Ιταλία ξέφυγε η διαδικασία, διότι πάνω από 3.500 εργαζόμενοι του συστήματος βγήκαν εκτός. Γιατροί και υγειονομικό. Γίνεται λοιπόν αυτή η διαχείριση του ΕΟΔΗ, που κατά άποψή μου είναι λάθος διαχείριση και κατά άποψή μου αυτή δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από ό,τι επιλύει. Και δυστυχώς μπορεί να προκύψουν και ζητήματα δυσάρεστα και είναι λάθος κατά την άποψή μου και πρέπει ο ΕΟΔΗ να το ξαναδεί αυτό το κομμάτι. Να σας πω χθεσινό παράδειγμα. Στον πύργο υπήρχε γιατρός η οποία διεγνώστη θετική και αντί να βγάλουν το προσωπικό σε καραντίνα 7 ημερών, όπως προβλέπουν οι οδηγίες του ΕΟΔΗ ήταν ότι επειδή είχε νοσήσει πριν μία εβδομάδα, αλλά τώρα διαπιστώθηκε και το χρονομέτρησε ο ΕΟΔΗ, άφησε το νοσοκομείο και το προσωπικό να δουλεύει. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται στη διαχείριση. Αυτό είναι ανατριχιαστικό, κύριε Παντελή. Λοιπόν, ότι έχει περάσει το χρονικό διάστημα και ότι δεν μπορούν και είναι ξεσηκωμένοι οι εργαζόμενοι, ειδικά και σε μια περιοχή που το θυμάστε ήταν και από τις πρώτες περιοχές. Οι εργαζόμενοι ζητήσαν το αυτονόητο και μάλιστα μιλάμε για μια κλινική χειρουργική η οποία έχει αναστείλει επιτυχία τη λειτουργία του και θα μπορούσαν άνετα οι εργαζόμενοι να το έχουν σε καραντίνα. Και δεν μπορεί στο μεν Ιπποκράτειο, όταν συμβαίνει το αντίστοιχο, να βγαίνουν το προσωπικό σε καραντίνα και εκεί που συμβαίνει το αντίστοιχο να λένε ότι είναι ο χρόνος που έχει περάσει 5 μέρες και πρέπει να μείνετε με μέτρα δομικής προστασίας. Είναι οδηγίες που
δεν τις κατανοούμε και γενικά να σας πω κάτι, ενημέρωση που και από τις Επιτροπές Λοιμόξεων, να σας πω την τελευταία οδηγία του ΙΟΔΗ, ότι όταν δεν έχω μέσα ατομικής προστασίας, πλένω απλώς τα χέρια μου και μπαίνω στο περιστατικό. Αυτή είναι η οδηγία επίσημη του ΙΟΔΗ, ότι αν έρθει περιστατικό, ύποπτο ή περιστατικό το οποίο έχει διαγνωστεί, εάν δεν έχεις ατομικά μέτρα προστασίας, πλύνε απλώς τα χέρια σου και αντιμετώπισε το. Ποιο εργαζόμενο θα μπει σε αυτή τη λογική? Ναι. Κύριε Πολάκη. Πραγματικά ήταν εξοργιστικό αυτό το φύλλο οδηγιών του ΕΟΔΗ που έλεγε ότι όταν δεν έχεις μέσα προστασίας τι θα κάνεις. Μα εδώ πρέπει να έχεις, τέλος. Να κόψουν τον κόλο τους να βρουν να έχουν τα μέσα προστασίας. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να μείνει και σαν τέτοιο σε σχέση με τα περιστατικά στη Βόρεια Ελλάδα, το μεγάλο έλλειμμα είναι αυτό το πράγμα με την... γιατί από τη μια μεριά στο κάθε σύμπτωμα αν πηγαίνουν όλοι στα νοσοκομεία θα φρακάρουν. Οπότε ορθώς μπαίνει ένα φίλτρο να παίρνουν τον ΕΟΔΗ και τα λοιπά. Όμως κάποιοι που έχουν συμπτώματα και που, ή που μπορεί να, είναι, να έχουν και συμπαρομαρτούσες νόσους, δηλαδή μπορεί να είναι σε ευπαθείς ομάδες, έτσι. Αυτοί θα μπορούσαν με έναν τρόπο, αν δεν είναι πολύ βαριά τα συμπτώματα, αν είχε μπει στο παιχνίδι πρωτοβάθμια, έχει απόλυτο δίκιο ο Παντήλης αυτό που λέει, ότι δεν έχει οργανωθεί ένα σύστημα του να υποδέχεται, πέρα από κάποιες, κοίταξε, ατομικές πρωτοβουλίες που υπάρχουν σε διάφορες περιοχές της χώρας, έτσι, υπάρχουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Και είναι πραγματικά ελπιδοφόρο, δεν φαίνεται, αλλά δεν είναι κεντρικού σχεδιασμού. Το κάνουν οι άνθρωποι μόνοι τους, να σου το πω έτσι. Που θα μπορούσαν, ας πούμε, αυτά τα περιστατικά να τα δει ένα πιο έμπειρο μάτι και όχι απλά το τηλέφωνο ενός κάποιου από τον ΕΟΔΗ, που ξέρω σαν τι γίνεται. Άμα είναι γιατρός, έχει καλός. Άμα είναι κανένας διοικητικός, διαβάζει κανένα χαρτί που έχει μπροστά του. Και αναλόγως πόσο στροφάρει. Έτσι. Γιατί είναι προφανές, ας πούμε, ότι στον πύργο και στην Ηλία ξέφυγε με βάση και τις οδηγίες τις οποίες τους έδιναν το Σαββατοκύριακο εκείνος τους γιατρούς που λέγανε ρε παιδιά, άμα είναι ύποπτο. Όχι, δεν είναι, γιατί εμείς έχουμε οδηγία ότι το Ισραήλ δεν έχει κρούσματα πολλά κτλ. Παρότι βγήκε η πρεσβεία μετά και είχε πει ότι είχε ειδοποιήσει γι' αυτό. Λοιπόν, και ο άλλος διάβαζε και έλεγε αυτό το χαρτί που είχε μπροστά του και το επαναλάμβανε σαν κασέτα στον οποίο έπαιρνε τηλέφωνο. Λοιπόν, εδώ έπρεπε να μπει η πρωτοβάθμια, η οποία να μπορούσε να απευθύνονται και κάποιοι τοπικοί πληθυσμοί εκεί, σε αυτούς τους ανθρώπους, ας πούμε, και αν χρειαζόταν κάποιος να το δει για να μην επιβαρυνθεί το νοσοκομείο. Εντάξει, υπάρχουν όμως και κέντρα υγείας, ξέρω εγώ, τα οποία έχουν, ή πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία, τα οποία έχουν φέρει και χώρο, ένα κοντέινερ απ' έξω, που φτιάχνουν ένα χώρο για τα ύποπτα για να εξεταστούν εκεί, ας πούμε, κτλ. Και έχουν πάρει και κάποια μέσα προστασίας με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, ακριβώς για να, σε πιο μικρές κοινωνίες. Δηλαδή αυτό συμβαίνει. Εδώ στα αστικά κέντρα, βέβαια, είναι που χάνεται το παιχνίδι. Αλλά. Πώς το λένε, το θέμα με τον ΕΟΔΗ, εντάξει, υπάρχει ζήτημα, γιατί ξέρεις τώρα, για την κεφαλίβρωμα το ψάρι, έτσι. Άλλο, Ρόζεμπερκ, άλλο Αρκουμανέας, έτσι, για να μην δουλευόμαστε, έτσι. Κατανοητό. Ωραία. Σε αυτό το σημείο φτάσαμε στο τέλος του 7ου I Ask and Watch, θέτοντας τα 15 κέρια ερωτήματα που ψήφισαν τα μέλη του ΑΙΣΥΡΙΖΑ για τον κορονοϊό και το δημόσιο σύστημα υγείας. Να ευχαριστήσω τον νοσηλευτή και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΠΟΕΔΗΝ, Τάκη Παντέλη, και τον πρώην αναπληρωτή υπουργό και βουλευτή Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλο Πολάκη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.